Καλωσορίζουμε στο σημερινό σεμινάριο, στο πλαίσιο του πρώτου πανελλήνιου ομοσπονδιακού διαγωνισμού Καναλινιών του Μπράδο, από τη διοργανώνει η ΕΛΙΤ για την Ομοσπονδία της ΠΟΟ. Είχαμε τη χαρά να έχουμε αρκετά πουλιά σε αυτό το διαγωνισμό, 4,60, 4,50, κάπου εκεί το ρυθμό. Κάπου εκεί, όχι, το στρογγυλέψαμε, 4,60. Κάπου περίπου 40 εκτροφείς, από 3 συλλόγους, αν θυμάμαι καλά, συμμετοχές. Σε 2 κατηγορίες στα μόνα και στις τετράδες και σε άλλη μία όπου αξιολογήθηκαν κάποια πουλιά εκτός συναγωνισμού. Κριτές ο κύριος Φρανσίσκο Νικολάς και ο κύριος Χουανίτο, όπως έλεγα, ο κύριος Χουάν Σάντσες, ο ένας από τη Μαδρίτη, ο άλλος από το Τολέδο, κριτές για πάρα πολλά χρόνια και εκτροφείς, ειδικά ο κύριος Σάντσες, με πάρα πολλές διακρίσεις ακόμα και τώρα, συμμετέχει σε διαγωνισμούς στην Ισπανία. Ο κύριος Νικολάς είναι ένας μια σημαντική προσωπικότητα εκτός των άλλων, διότι για πολλά χρόνια σε τεχνικές επιτροπές κριτών θεωρείται δάσκαλος των περισσότερων αυτή τη στιγμή κριτών που υπάρχουν. Είναι από τους ανθρώπους που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη συγκεκριμένη φυλή. Έχει πάρα πολλά να πει και να μάθει στον κόσμο. Αυτές τις μέρες εμείς εδώ ζήσαμε, ας πούμε, έτσι, μια μοναδική εμπειρία μαζί τους και με τους δύο. Όπως λένε και οι ίδιοι, είναι απόγονοι της πρώτης γενιάς των ανθρώπων που ασχολήθηκαν με τον Μπράδο. Άρα έχουν άμεση σχέση με αυτό. Όχι απλά το γνωρίζουν δηλαδή, είναι και άνθρωποι που έχουν συμβάλει στο να δούμε τον Μπράδο όπως είναι σήμερα. Πολύ περισσότερο πρόκειται για δασκάλους, γιατί δεν αξιολόγησαν απλά τα πουλιά και μας έδωσαν ένα ξερό χαρτί με βαθμολογίες, αλλά προσπάθησαν να μας μάθουν, ακούσαμε πουλιά όλοι μαζί, να μας μάθουν τις νότες, να μας πούν κάποια χαρακτηριστικά, που είναι κάποια καλύτερα, που κάποια υστερούν, ποια είναι τα λάθη. Πολύ απλόχερα και πραγματικά εγώ προσωπικά ένιωσα σαν να έχω δίπλα μου ένα δάσκαλο ο οποίος με συμβούλευε και με καθοδηγούσε στο να βρω το καλό, τέλος πάντων. Και όχι να μου το δώσει απλόχερα ο ίδιος, απλά να το ανακαλύψουμε όλοι μαζί. Προφανώς αυτό απαιτεί και χρόνια εμπειρίας έτσι και δουλειάς. Για να μην μιλάω πολύ, σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Θα δώσουμε τον λόγο σε εκείνους να μας πούν κάποια πράγματα που αυτοί θα έχουν και κάποια στιγμή θα κάνουμε ένα διάλειμμα, να πιούμε ένα καφεδάκι, να ξεκουραστούμε και όλοι λίγο και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ενδεχομένως ένας γύρος με ερωτήσεις προκειμένου να λύσουμε απορίες. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να ρωτήσουμε πράγματα τα οποία όλους απασχολούν, από το πιο αστείο που μπορεί να θεωρεί ο καθένας, το οποίο μπορεί να είναι αστείο αλλά για όλους τους άλλους να είναι πολύ σημαντικό, έτσι, να λύσουμε απορίες και να μάθουμε πράγματα. Δεν ξέρουμε αν θα ξαναβρεθούν μαζί μας, είναι από την Ισπανία, δεν ξέρετε, είναι δύσκολες, δεν είμαστε και δίπλα. Οπότε, όσο μπορείτε, εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία. En primer lugar, daros las gracias a todos por vuestro comportamiento. Hemos pasado pátiles y peliporazos. Un buen rato, hemos visto buenos pájaros. Otros no tan buenos. Hemos tratado de asesorar para que no solamente os fijéis en una planilla que plasma 20 minutos, sino en cómo es el pájaro. El que ha estado delante ha podido comprobar, como hemos avisado de que... Πάντως, si desde κάνα βοηθήσει, ώστε να είναι κάποιος αυτός που ανήκει το πουλί να είναι μπροστά, ώστε να μπορέσει να λάβει κρίσιμες συμβουλές. Nuestro interés es que no solo venir a juiciaros unos pájaros, sino asesoraros para que el día de mañana... Το ενδιαφέρον δεν ήταν μόνο ουσιαστικά να έρθουν να κρίνουν κάποια πουλιά, αλλά και να βοηθήσουν σχετικά με την εκτροφή που έχουν. Os hagáis de buenas líneas, de buenos criaderos, y que defendáis.
y que defendáis nuestra raza, que es la que tanto nos, tantos 10 años hemos luchado para su mantenimiento. Και βεβαίως να υπεραμεινθείτε της ράτσας αυτής που οι ίδιοι οι Ισπανοί ουσιαστικά έχουν σπαταλήσει πάρα πολλά χρόνια για να μπορέσουν να την φέρουν στις κατάσταση που είναι. A pesar de la, a pesar de muchos inconvenientes que ha habido desde que se creó esta raza, por la cantidad de gente que ha querido derivarla, desde, o sea, παρά τα διάφορα προβλήματα που υπήρξαν βέβαια, με την έννοια του ότι υπήρξε πάρα πολλοί κόσμος που αρχικά θέλησε να εκθρέψει αυτή την ράτσα. Al final pues, hemos conseguido, estamos consiguiendo que esta raza se mantenga en su estado original y que no sea desvirtuada por nadie. Τελικά κατάφεραν ώστε η ράτσα συγκεκριμένα να κρατηθεί στα καλά επίπεδα και να μην εκφυλιστεί όπως, όπως είπε. Y ahora que hablamos de eso, pues vamos a contar una pequeña historia, la pequeña historia del título español desde que se. ¿Qué θα μας μιλήσει, θα μας πει την μέση μια πολύ μικρή ιστορία για το ισπανικό τίτλο? Bien, se originó en los años 1940. Δημιουργήθηκε δεκαετία του 40. Después de nuestra guerra civil. Μετά τον εμφύλιο πόλεμο που είχαν οι Ισπανοί. Sí, sí, los años 40. Finales, cuando terminó la guerra en la campaña. Sarando, ¿ustedes aportan en filio? Una serie de antiguos aficionados, una vez terminada la contienda, pues se dedicó a recopilar, a querer recuperar una raza que había antes, no una raza, una definición de pájaro que se llamaba el canario del país. Μία ομάδα ουσιαστικά εκτροφέων ξεκίνησε, άρχισε με λίγα λόγια να καταγράφει μία ράτσα που υπήρχε πριν τον εμφύλιο πόλεμο, πριν τη δεκαετία του 40, και η οποία λέγονταν ουσιαστικά το καναρίνι της χώρας, ονομάζονταν αυτό, el canario del país. Sí. Okay. Era, derivaba, o sea, se era originario y se derivaba del canario silvestre de Canarias. Και βεβαίως προέρχονταν από τα άγρια καναρίνια των καναρίων νήσων που είναι περιοχή της Ισπανίας. Και su nombre, viene de las Islas Canarias, por eso se llama Canario. Γι' αυτό και το όνομά του λέει, εφόσον πρόκειται από τα Κανάρια νησιά, το είναι το Καναρίνι. El Canario del Estado Silvestre, sabéis que está, o sea, está en la naturaleza, se encuentra en las Islas Azores, sobre todo en las Islas Canarias y en las Islas Madeira. Λοιπόν, τα άγρια καναρίνια βρίσκονται λοιπόν στα Κανάρια νησιά, στις Αζόρες και το νησί Madeira, και σαν Πορτογέζα. La Isla Madeira, sí. Που η Μαδέιρα ουσιαστικά είναι πορτογαλικά νησιά, δεν είναι ισπανικά. Είναι πιο μακριά και από τα Κανάρια ακόμα. Y de ahí su, su nombre. Και γι' αυτό ουσιαστικά έχουμε το όνομα Καναρίνια για τα Καναρίνια. Esos canarios en los años, en el siglo 13-14, en el siglo 15, en 1400, cuando fueron unos. Το 13ο, 14ο και 5ο αιώνα. Enviados por el rey Enrique IV. Στάλθηκαν από τον βασιλιά Ενρίκο τον Τέταρτο. A conquistar las Canarias, encontraron esos pajaritos en libertad. Όταν λοιπόν πήγε αυτό να κατακτήσει τα νησιά, βρήκαν οι στρατιώτες προφανώς τα καναρίνια αυτά σε πάνω σε δέντρα, στη φύση, στην άγρια φύση. Claro, conquistaron las Islas Canarias y como presente le llevaron a su rey. Σαν λοιπόν δώρο, αυτοί που οι στρατιώτες βρήκαν τα καναρίνια αυτά στα νησιά, έφεραν στον βασιλιά τους, τον Ενρίκο, τα καναρίνια. Mercenarios al servicio del rey. Eran Gardifer de la Salle y Simón de Betancourt, que los contrató el rey Enrique. Ήταν στρατιώτες αυτοί μισθοφόροι ουσιαστικά. Para conquistar esas islas. Y eso les gustó tanto, como había televisión y había vídeo ni había móvil, entonces pues se dedicaban a criar esa cualquier cosita que se llevaba pues y se extendió por toda Europa. Του άρεσαν πολύ του βασιλιά λοιπόν τα κανερίνια αυτά, οπότε μην έχοντας ούτε βίντεο ούτε τηλεόραση κλπ. Αυτοί ασχολούνται με την αναπαραγωγή των πουλιών, οπότε κάπως έτσι εξαπλώθηκαν και στην Ευρώπη. Ναι. Y en Europa, extendiéndose, los buhoneros que se llamaban, que llevaban las jaulas a cuestas, iban vendiendo pajaritos. Los reyes, primero los grandes señores, los reyes fueron los que empezaron a criar esos pájaros, se fue extendiendo la afición y fue cuando empezaron a nacer las primeras evoluciones de los pájaros, las primeras
Sí, un cambio. Sí, un cambio, las primeras... Ουσιαστικά λοιπόν, από εκεί πέρα άρχισαν να τα πουλάνε πλανώδη τα πουλιά αυτά, οπότε έπαψαν να είναι το μονοπόλιο αριστοκρατών ή βασιλέων και έτσι ουσιαστικά άρχισαν να εξαπλώνεται η αναπαραγωγή του πουλιού αυτού και βέβαια με αυτόν τον τρόπο να υφίστανται και οι πρώτες αλλαγές από το άγριο πλέον, αλλαγές σε σχέση με το άγριο πλέον καναρίνι. Τότε θα αparecieron las primeras mutaciones. Mutaciones es algo que lleva dentro que aparece espontáneamente. Que no se ve así de repente, pero se, está dentro. Por ejemplo, los canarios blancos, los canarios verdes, o sea, amarillos, es porque dentro de sí tienen plumas amarillas y plumas blancas, y esas mutaciones y aberraciones aparecen espontáneamente. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο μέσα από την εξάπλωση του καταρχάς του άγριου καναρινιού άρχισαν να εμφανίζονται και οι πρώτες μεταλλάξεις ουσιαστικά που είναι χαρακτηριστικά από ένα καναρίνι, ένα οποιοδήποτε πουλί. Έχει μέσα του, αλλά εμφανίζεται σποραδικά. Με την εξάπλωση λοιπόν αυτές οι αλλαγές άρχισαν να γίνονται και πιο φανερές πιέτο. Και existen en la naturaleza, las mutaciones, pero los depredadores se encargan de eliminar. Ουσιαστικά αυτές οι μεταλλάξεις υπάρχουν στη φύση, αλλά εφόσον διαφοροποιούν τα πουλιά στην άγρια φύση, προφανώς οι θηρευτές τους τα εξαφανίζουν και άρα γι' αυτό και δεν εξαπλώνονται στην άγρια κατάσταση. Claro, los humanos se encargan de que esas mutaciones permanezcan y se perpetúen. Και βέβαια εμείς είμαστε που τις μεταλλάξεις αυτές ασχολούμαστε να τις κρατήσουμε, να τις συνεχίσουμε και να τις αυξήσουμε. De ahí vienen los canarios amarillos, blancos, verdes, o sea, sin demonios, καναρίνια, ομόνια, κίτρινα, τα σύναμον, τα καφετιά. Y una parte, hace 200-300 años, se dedicó a oírlos cantar. Λοιπόν, και ένα μέρος των ανθρώπων, 200-300 χρόνια πριν, ουσιαστικά άρχισε να ασχολείται με τον ακούει τα πουλιά. Aparecieron las razas de canto, como Roller Harcer, κάπως έτσι λοιπόν άρχισαν να εμφανίζονται και οι ράτσες τραγουδιού, όπως είναι το Roller, όπως είναι τα Malinois. Eso fueron inmediatamente codificados. Aquí no, en España, o sea, aquí no, en España había un pájaro que le tenían cantando los balcones, y algunos aficionados pues los traían en las reuniones y los enfrentaban a ver quién cantaba mejor, pero no estaba codificado, no tenía planilla. Ουσιαστικά τα Malinois και τα Roller αρχικά κωδικοποιήθηκαν, ωστόσο στην Ισπανία δεν υπήρχε αυτό τότε, οπότε αυτό που γίνονταν είναι να έχουν ο καθένας κάποιο πουλάκι στο μπαλκόνι να τραγουδάει και μαζεύονταν μεταξύ τους άνθρωποι και ακούγαν ουσιαστικά το πουλάκι στο ξενακλούι που τραγουδούσε. Entonces, esa raza, esa raza, ese tipo de pájaro, no estaba estipulada como raza, era un tipo de pájaro que se tenía y los aficionados se encargaban de eso. Entonces, eso no diga. Entonces, en cuanto vino la guerra, como no había comida, como se dedicaron a pegarse tiros entre ellos, pues eso fue desapareciendo, se fue extinguiendo. Αυτό λοιπόν το πουλάκι το οποίο είχαν οι Ισπανοί και που δεν ήταν κατηγοριοποιημένο ακόμα όπως τα άλλα είδη καναρινιών φωνής, ουσιαστικά με τον πόλεμο και λόγω του φαγητού και δυσκολιών άρχισε να εξαφανίζεται. Después de terminar, como ya he dicho anteriormente, unos aficionados de Madrid, de la capital, se comprometieron a conseguir, a tratar de criar y de conseguir esa esos pájaros que se habían perdido. Λοιπόν, μετά τον πόλεμο, άρα κάποιοι... Recuperar. Κάποιοι ερασιτέχνες, κάποιοι λάτρες, σε πάση περιπτώσει του Καναρινιού, αυτό από τη Μαδρίτη, την πρωτεύουσα, αποφάσισαν να ασχοληθούν με το να ανακτήσουν τη ράτσα αυτή που είχε χαθεί μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Entonces fueron por las casas, viendo ellos como entendían, fueron buscando y al principio creyeron que juntándolo con otras razas de pájaros grandes, por ejemplo como el Border, el Lancashire y todo eso, iban a ser más potentes. Άρα λοιπόν το πρώτο ουσιαστικά που έκαναν ήταν να πηγαίνουν στα διάφορα σπίτια που υπήρχαν ακόμα και πουλιά, να τα ακούνε. Βέβαια πίστευαν ότι αν τα ζευγάρωναν με μεγαλώσουμε πουλιά όπως τα Borders, τα καναρίνια θα γίνονταν και πιο δυνατά.
esos cruces no resultaron positivos porque eran demasiado vastos. Αυτή όμως η προσπάθεια δεν έδωσε θετικά αποτελέσματα. Y ya decidieron por fin traer pájaros de Canarias y mezclarlos con algunos. Y mezclarlos con algunos canarios que tenían. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο αποφάσισαν να φέρουν καναρίνια από τα Κανάρια νησιά, οπότε να τα διασταυρώσουν με τα πουλιά τα οποία, τα λίγα αυτά που είχαν απομείνει, πάση περιπτώσει. Y ya consiguieron, consiguieron mejores cruces. Ya empezaron a salir buenos pájaros, canarios más melódicos, canarios. Pero ellos se dieron cuenta que ese pájaro que resultó, ese producto, no cantaba igual que el antiguo canario del país. Okay. Λοιπόν, βεβαίως με την διασταύρωση με το άγριο καναρίνι, σαφώς πέτυχαν πολύ καλύτερες διασταυρώσεις από ότι με άλλα πουλιά. Ωστόσο, ωστόσο διαπίστωσαν ότι φωνητικά τα πουλιά ουσιαστικά δεν ήταν τα ίδια πάλι με αυτό που ονόμαζαν το πρώτο καναρίνι, το πρώτο μπράδο, ας πούμε, το κανάριο del país, το περίφημο. Estos señores, estos señores, que ahora voy a decir los nombres, eran expertos en otras razas de canto, como Ronen, ya inventadas, ya confirmadas. Aquí, λοιπόν, που το προσπάθησαν καλή σε άλλες ρόλες, καναρινιών, όπως τα Rollers, για παράδειγμα. Jueces de Rollers. Entonces ellos decidieron hacer una nueva raza y codificarla, hacer una planilla. Αυτοί λοιπόν ξεκίνησαν να φτιάχνουν καινούργια ράτσα και να την κατηγοριοποιήσουν, έτσι να φτιάξουν ένα κατάλογο με τα χαρακτηριστικά της. Entonces dicen los escritos que hubo muchas noches que se juntaron aficionados importantes y jueces. Υπήρχαν λοιπόν, λέει, πολλές, λένε ότι υπήρχαν πολλές νύχτες που μαζεύτηκαν ουσιαστικά λάτρεις του καναρινιού και προσπαθούσαν να φτιάξουν τα χαρακτηριστικά του. Hasta que consiguieron por mediación de uno, un señor que, se, que escribía muy bien y se dan bien las letras, conseguir un código y μέχρι, una planilla. Ωραία, μέχρι που ουσιαστικά έφτασαν στο σημείο να φτιάξουν ένα κωδικό, δηλαδή αυτό που λέμε τα χαρακτηριστικά του καναρινιού. Que es la originaria de la que tenemos hoy. Που είναι ουσιαστικά και η πρόγονος αυτής που υπάρχει σήμερα, του καταλόγου που έχουμε σήμερα. ¿Cómo la codificaron? Pues viendo qué hacía el pájaro, cómo cantaba, qué sonidos emitía. Parecidos, onomatopédicos, parecidos. Pues vieron que el pájaro hacía ring, que era parecido a eso. Los timbres de las casas de antes, los de los teléfonos, que hacían ring, ring. Ουσιαστικά πώς φτιάξανε, πώς φτιάχνεται με λίγα λόγια αυτό που λέμε φίτσα, αυτό που κρίνουν ουσιαστικά. Έψαξαν αρχικά να βρουν λέξεις αυτό που λέμε ηχητικές στα ελληνικά. Δηλαδή το ριν ουσιαστικά μπορεί να ταιριάζει με το κουδούνι της πόρτας. Γι' αυτό ουσιαστικά έχουμε πλέον τον ήχο αυτό, όλος δεκασταμέρας. Bueno, eso, como eran las notas que más principalmente y que más emitían, por eso decidieron llamarle de timbre, que entonces nosotros eso lo llamamos timbre. Για αυτές τις πρώτες νότες λοιπόν ήταν το περίφημο τίμπρε, γιατί στα ισπανικά τίμπρε σημαίνει κουδούνι. Οπότε γι' αυτό και λέγεται την μπράδο του καναρίνι. Ήταν οι πρώτες βασικές νότες. Entonces le apodaron, le bautizaron con el nombre de timbrado y el país de origen, timbrado español. Και βεβαίως γιατί ονομάστηκε timbrado και βεβαίως ισπανικό, γιατί από εκεί ξεκίνησε η δημιουργία του από την Ισπανία. Al principio eran un poquito más recios que los de hoy. Eran más timbrados, más secos. Pero... Αρχικά βέβαια ήταν πολύ πιο στεγνά σχετικά με τα τιμπράδο που υπάρχουν σήμερα. Siguieron por la planilla, o sea, siguieron codificando las notas, bautizándolas, denominándolas. Hacía una cosa parecida a la castañuela, la castañuela española. Οπότε σιγά σιγά άρχισαν βέβαια να παρακολουθούν τις νότες, να τις μελετάνε και να τις ονομάζουν βεβαίως βάσει και διαφορών άλλων στοιχείων τύπου τις καστανιουέλες, κλακέτες. Αυτό είναι οι καστανιουέλες που έχουν και μοιάζει με τον ήχο της κλακέτας. Vieron que emitía un sonido parecido al cascabel. Ουσιαστικά είδαν ότι παράγονταν ήχος ο οποίος μπορεί να έμοιαζε με το κασκαβέλ. Κασκαβέλ σημαίνει κουδούνι, το κουδουνάκι των σκυλιών για την ακρίβεια, τα μικρά. Οπότε αυτόν τον ήχο που έμοιαζε με το μικρό κουδουνάκι το ονόμασαν κασκαβέλ. Había dos notas
o sea, dos notas principales, dos notas súper onomatopédicas, que son Icas, que es el Chao y el Piao. Esas son las más originarias. El canario de Canarias las emite en la naturaleza. Okay, chao, chao και piao, βεβαίως, που είναι, τις λέμε, νότες ηχητικές στα ελληνικά, είναι νότες αρχαίγονες, οι οποίες για το καναρί είναι το καναρίο νησιών, προφανώς, στην άγρια φύση της παράγει έτσι ακριβώς, Chao και Piao. Luego estaba la nota batida en sí. Al principio estaba metido dentro del capítulo de las llamadas. Que ahora vamos a hablar de las llamadas. Η batida ουσιαστικά την περίφημη νότα την είχαν εντάξει στο πλαίσιο των llamadas. Llamadas. Των νοτών ουσιαστικά καλέσματος. Se llamaba, o sea, se denominaban así porque eran los sonidos que hacían los pajaritos, los padres, las madres, los hijos, para llamar, para pedir comida, para pedir pizza, para comunicarse, chichititititi, pipipi, clo, clo, clo. Llamadas, τις λέμε, γιατί στα ισπανικά llamado σημαίνει, σημαίνει κάλεσμα ουσιαστικό η llamada, οπότε ήταν, είναι οι νότες του καλέσματος και που έκαναν τα μικρά προς τους γονείς ή οι γονείς προς τα μικρά, γενικά το καναρίνι σαν κάλεσμα για να μπορέσει να επικοινωνήσει. Και για φαγητό, για ναι. Το κάλεσμα. Sí. Y otro caso. Luego las llamadas, la siguiente planilla, antes de que fuera aprobada, pues gente que era pensando y profesionalmente dijeron, las llamadas hay mucho chichititititi, para que el criador se vaya, se tienda a las llamadas dulces, como son los croqueros. Επειδή οι llamadas le pone para poles. Consonantes y vocales dulces. Προκειμένου ο εκτροφέας να ξεχωρίσει τις γιαμάδας, τα καλέσματα, τα γλυκά καλέσματα όμως. Cambiaron el nombre de llamadas, quitaron el nombre y pusieron los croqueos. Άλλαξαν το όνομα γιαμάδας και έβαλαν το όνομα κλοκαίος, έτσι, που ουσιαστικά είναι αυτές που λέμε γιαμάδας, δηλαδή καλέσματα, σαν νότες. La planilla actual, la planilla, bueno, tiene la antigua que se llama croqueos, pero los croqueos en sí son llamadas. Es la llamada de la gallina a los pollitos. Τα κλοκαίους ουσιαστικά είναι γιαμάδας, δηλαδή είναι καλέσματα με λίγα λόγια, απλά έχουν ονομαστεί έτσι στους καταλόγους βαθμολόγησης και είναι ο ήχος που βγάζει και η κότα στα κλωσόπουλα, αυτό το κλο 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 που κάνει για να τα καλέσει. Blue, 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 blue. Okay. Son vocales y consonantes dulces. Είναι ωστόσο φωνήεντα και σύμφωνα, συναποτελούνται από φωνήεντα και σύμφωνα, τα οποία είναι γλυκά. ¿Cuáles son las consonantes dulces? Pues la B, la L, la K, la C. Y τα γλυκά λοιπόν, la G, σύμφωνα, son las consonantes. Sí, 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 son la la to, B, sobre todo la B, to P, la B, la B, la B, la to bu, ¿sí? B, la B, la B alta, como dicen por ahí. No la V, la V no, la B, la L. Το E, το λάμδα, sí, la C, la το K, θου, το K. La K, cuando se junta con la L, clo, 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 con vocales. Σε συνδυασμό με φωνήεντα προφανώς τα αγγλικά, το O ή το U που δημιουργούν τους ελληνικούς. Con la G, pues la juntaron con las vocales dulces, que son la O y la U. Αυτά ακριβώς τα σύμφωνα λοιπόν τα ένωσαν με τα γλυκά, θα λέγαμε, φωνήματα που είναι το O και το U ουσιαστικά. La vocal A es plana, solo sirve para castañuela. Ο ήχος A ουσιαστικά είναι ένας εντελώς επίπεδος ήχος που χρειάζεται μόνο στις καστανιέλες. Claro. Y la I da agudeza, puede dar agudeza o puede dar dulzura en la metalicidad. Το «Ι» μπορεί να είναι οξύ σαν ήχος, αλλά μπορεί και να δώσει και μία μεταλλικότητα όμως στην φωνή. También puede dar agudeza o astrudencia, pero cuando se utiliza bien, por el canario, si bien utilizada, bien emitida, pues da dulzura, como en el caso del metálico, bien hecho, o la nota, la batida, o el cascabel, o algún floreo, o clic, 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 clic.
κολοκλοκαίο. Σε συγκεκριμένες λοιπόν περιπτώσεις όπως το κλοκαίο ή το φλωρέο που μας είπε, ουσιαστικά. Bien, cuando lo utiliza el canario, lo dice bien. Χρησιμοποιείται σωστά αυτό το ή, αρκεί να μην είναι οξύ. Αυτό που έλεγε σε κάποια φάση πριν για την κυριαρχία του ή σαν ήχος. Luego ya vamos a otra nota que hubo, que son adornos, floreos. Μια άλλη νότα λοιπόν που υπήρχε ήταν είναι τα αντόρνος, τα στολίδια δηλαδή, ή φλωρέως, θα το λέγαμε στα ελληνικά, διανθίσματα. Es el remate que hace el pájaro para adornar la canción. Αυτό ουσιαστικά είναι η παρουσία του σπουλιού για να μπορέσει, θα λέγαμε, να στολίσει το τραγούδι του, το φλωρέο. Se cambian según se van interpretando, son múltiples, puede utilizar el pájaro lo que debe utilizar, son las más dulces. No ser estridentes, no ser pesados y sobre todo no romper. Μια μεγάλη ποικιλία, δεν θα πρέπει ωστόσο να είναι στριγκλές οι φωνές, να είναι οξύες. Y luego ya vamos al capítulo de los dúos. Los dúos no es una nota en sí. Το θέμα των dúos ουσιαστικά μας εξηγεί για μια ακόμη φορά ότι δεν αποτελεί αφεαυτού μία νότα, δεν είναι νότα. Es la cualidad con la que emiten, la forma con la que emiten las demás notas. Τα ντους ουσιαστικά είναι απλά ο τρόπος με τον οποίο εκπέμπουν τις νότες. Explicaré lo que es la dualidad, en qué consiste la dualidad, que eso parecen sonidos dobles. Αυτά τα ντους ουσιαστικά μου λέει να σου πω και τι είναι, είναι ήχοι που μοιάζουν με διπλούς, διπλούς στερεοφωνικούς ήχους, τα λέγεται, διπλούς ήχους. No tienen que ser iguales, no tienen que ser iguales, idénticos. Και όταν τραγουδάνε, μας λέει ο Πανίτο, ότι μοιάζει σαν να τραγουδάνε τέσσερα διαφορετικά πουλιά. Τέσσερα. No tienen que ser iguales, tienen que ser sonidos a la vez dobles, conjuntos. Que la dualidad, el dúo, existe en todas las notas, se da en todas las notas. Η dualidad ουσιαστικά αυτό που μας λέει για τους διπλούς ήχους υπάρχει σε όλες τις νότες. Se da en el timbre, se da en los cloqueos, se da. Las palabras, o sea, donde mejor y más bonitos son en los cloqueos y los floreos. Κυρίως τα cloqueos και floreos. Porque emiten la piedad más el sonido fundamental. Γιατί είναι και ο βασικός ήχος ουσιαστικά αυτός ο οποίος παράγει. Εδώ είναι, pero se pueden dar en todas las notas, se pueden emitir en todas las notas. Αλλά τα ντους ουσιαστικά μπορούν να φαίνονται προφανώς σε όλες τις νότες. Δεν αποτελούν νότες, θέλω να σας καταλάβω. Se puntúan también. Βεβαίως παίρνουν βαθμούς. Como un aliciente para que los demás. O sea, un aliciente o un premio por la dulzura y la dificultad que. Και μάλιστα η επιβράβευσή τους αφορά στην γλυκή ταλδουλτούρα, είδα. Que se da, que con la que emite ese pájaro la nota, es más bonito que lo de dúo, que lo de simple. Βαθμολογείται στο κατά πόσο μπορεί να δώσει γλυκύτητα ή καθαρότητα στις γενικά στο τραγούδι του σπουλίου. Y luego ya viene la impresión y la campana en sí, y la nota batida es un cloqueo. Y nota batida είναι. Se separó en no sé en qué tiempo, en los años 70, 80, no, en los 80 se separó. Se juntaron dos federaciones y las separaron. No hace daño porque es un bloqueo, blip, blip, blip. ¿Cuál? La nota batida. ¿Y nota batida ουσιαστικά se χωρίστηκε en los años? En los años 80. Στη γύρω δεκαετία του 80 σαν χωρίστηκε. Se separó. Y ya se dejó así porque no influye en la raza, tampoco perjudica y se separó. Και δεν επηρεάζει τη ράτσα, αλλά ούτε και βλάπ. La campana también por esos años se separó de los floreos. La campana es un campana τότε, δεκαετία του 80, ξεχωρίστηκε από τα floreos. Porque algunos, no sé si en plan comercio, en plan eso, pues les interesaba que hubiera otra cosita más para que mi pájaro lo tiene y tu pájaro no lo tiene, te lo vendo. Ίσως και για εμπορικούς λόγους ουσιαστικά, γιατί σε κάποια στα πουλιά υπήρχε, σε κάποιον άλλον δεν υπήρχε, γιατί δεν υπήρχε. Es un floreo que puede ser bonito. Pero también hay otros floreos que son tan bonitos como ese o más y no se separan, pero ahí se separó y a veces ha traído problemas de entendimiento, problemas de confusión, pero y nosotros hubo un tiempo que se lo juntamos otra vez los floreos. ¿Cuál floreo? Sí. La campana. Okay. La campana se juntó a su origen, a los floreos. Sí, sí, sí. Μας λέει ουσιαστικά ότι βεβαίως πολλές φορές
υπήρξε θέμα με τη διαφοροποίηση ουσιαστικά της καμπάνας και των, και των φλωρέων. En definitiva, esta es la pequeña historia. Ahora voy a decir quién fueron los que inventaron, los que crearon esa raza, los nombres de nuestros padres, de nuestros creadores, que se llaman, el nombre son Ángel Salido Leal. Μας μιλάει ότι ουσιαστικά οι πατέρες, θα λέγαμε, οι πρωτεργάτες, εν πάση περιπτώσει, Ángel Salido Leal. Esteban Crespo. Ο Ángel Salido Leal, ο Esteban Crespo. Y Esteban. Y Domingo Serrano. Domingo Serrano, αυτά είναι τα ονόματα. Garrido. Alejandro Garrido. Και ο Alejandro Garrido. Entre esos cuatro señores fueron los que se encargaron. Αυτοί λοιπόν οι τέσσερις. Y ahí fue el origen de la raza. Ήταν αυτοί οι οποίοι ασχολήθηκαν με τον δημιουργηθεί το τιμπράδο το Ισπανικό. En el año 60, se presentó en el año 50 y pico para su aprobación en la COL y fue rechazado en Valencia. Παρουσιάστηκε το 50, λέει, στην COM, αλλά απορρίφθηκε τότε. Pero en el año 1962, en el 2 de febrero, αλλά fue aprobado en Valencia. 62. En Bélgica se fue a Valencia. Y έγινε αποδεκτό στο Βέλγιο. Σαν ράτσα, ουσιαστικά. Hoy en día hay una planilla que metieron porque el único que puede mover esa planilla es el país de origen, donde se crea. Υπάρχει βεβαίως μία. Sepultaron como siempre. Ένας κατάλογος που από την Ισπανία πάντα, για την μοναδική χώρα η οποία μπορεί να το προωθήσει. Mucha gente que no tenía nada que ver con el origen del timbre español. Se metió en la política y fueron sus votos los que quitaron esa planilla, existe la que está en la compra. Pero no tenían nada que ver con el timbrado, ni pasaban, o sea, olímpicamente de ese pájaro, pero la fuerza política... Ο οποίος ασχολήθηκε με τα timbrado, αλλά βεβαίως ήταν και καμία σχέση... Hoy en día, por desgracia, hay tres o cuatro variedades. Discontinuo, discontinuo, timbrado español discontinuo, floreado intermedio tal y cual, pero el originario original, timbrado español, es esa planilla y ese es el origen. Αλλά το κλασικό ισπανικό καναρίνι, το πραγματικά ισπανικό καναρίνι, είναι αυτό το οποίο φαίνεται σε αυτές τις πλανίγες, σε αυτούς τους καταλόγους, εν πάση περιπτώσει, που υπάρχουν εδώ. España es un país muy diverso, muchas comunidades, muy aislado. Η Ισπανία είναι μια τεράστια χώρα που έχει πάρα πολλές νομούς, θα λέγαμε, αντίστοιχους. Cuando uno está solo, pues inventa, se ilumina y llega a decir que ese... Este que le gusta al perro. Οπότε υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι, λέει, πολύ διαφορετικοί, ο οποίος ο καθένας μπορεί να του έρθει στον εγκέφαλο, ας πούμε, να φτιάχνει διάφορα πράγματα. Le da publicidad, lo que él crea, dice que es el nuevo, que es el evolucionado, todo falso, mentira. Ουσιαστικά, το οτιδήποτε εφευρίσκεται πέραν των δεδομένων είναι ψεύτικο, μας λέει, είναι ψέματα. El timbra, claro, no puedes comprender cómo ese señor, esos señores, esos inventores dicen. Este es el nuevo timbrado, ¿eh? Y le dices, los timbres, ¿dónde están? Ah, eso ya no vale. Pero si el timbrado es timbrado por los timbres. Ουσιαστικά μας λέει το timbrado είναι timbrado για τα timbres του, οπότε οτιδήποτε δεν παρουσιάζει timbres και κατά γνώμη κάποιον μπορεί να είναι καλό timbrado, προφανώς δεν είναι καν timbrado. Estos comentarios míos están, o sea, os lo digo como aviso para que si algún día viene alguno a defender otra cosa, que está en su derecho, que lo crea, que crea una raza, que está en su derecho, pero que no la meta en nuestra raza. Αυτά τα λέω ουσιαστικά, οπότε αν κάποιος έρθει, λέει, σας πει ότι δεν ισχύει αυτό, ότι τα τίμπρες, ok, αν δεν υπάρχουν, τότε προφανώς να μην τον πιστέψετε, διότι το τιμπράδο υπάρχει λόγω των τίμπρες και άρα μιλάει για μια λιράτσα και όχι για τιμπράδο. Nunca hemos estado en contra de que se invente otra raza. Ποτέ, λέει, βέβαια, δεν ήμασταν ενάντια να δημιουργηθεί μια άλλη ράτσα. Nunca, nunca. Lo que estamos en contra que cualquier tipo de canto se llame timbrado español. Αυτό, βέβαια, που δεν θέλουν είναι το οποιοδήποτε, οποιοδήποτε είδος τραγουδιού να αντιστοιχεί και στο τιμπράδο του Ισπανιόλ, το ισπανικό τιμπράδο. Y lo que queremos que quede claro entre todos, incluso los que vienen de fuera, como vosotros, que vais a criar una raza que no es de aquí y lo tengáis claro lo que es para que no vengan
gente de fuera diciendo esto es el nuevo timbrado. Y diga, pero bueno, ¿qué es και esto αυτό, ο esto? Αυτό που τους ενδιαφέρει και λοιπόν είναι ώστε να καταλάβετε εσείς που βεβαίως δεν παρήχθη εδώ το τιμπράδο, αλλά έχετε τιμπράδο σημαντικά, ότι οι κανονισμοί που διεύθυνουν τιμπράδο είναι αυτοί, οπότε οποιοδήποτε έρθει να πει κάτι άλλο, προφανώς δεν αναφέρεται σε τιμπράδο, αναφέρεται σε μια αντιράτσα που αυτό δεν θα πρέπει βέβαια να είναι η δική σας προτεραιότητα. Nosotros estamos de acuerdo que cada persona tiene su gusto y que cría otro. No le gusta el timbrado, que cría otro o que cría otro. Ah, se cambia el dinero su timbrado, pues nada. Pero que no. Tequinice, na, trece cati algo. Que no se engañen. Que no os engañen. Αλλά προσοχή να μην ουσιαστικά. Ya está aquí. Esta es la historia. Υπάρχει κόσμος που μπορεί να σας χωρίσει. 70 años luchando. Είναι 70 χρόνια, λέει, ουσιαστικά που πολεμάμε. Y el que os guste, enhorabuena. Y os damos las gracias porque os gusta una cosa nuestra. Σε κάποιον λοιπόν που το αρέσει, δίνουμε το καλωσόρισμα, γιατί προφανώς το αρέσει κάτι το οποίο έχουμε δημιουργήσει. Es como a vosotros que venga la gente y dice, ¿cómo me gusta el yogur griego? Είναι λάθος, σαν τους Έλληνες, λέει, σας που λέει πώς μου αρέσει το ελληνικό γιαούρτι, ας πούμε. Vosotros así de ancho. Vino. A que os gusta que os digan qué bueno es esto, griego, a que sí, os gusta. Pero o sea, a nosotros nos gusta que nos digan qué buen pájaro habéis inventado vosotros. Es un orgullo. Desde ahora pues no te vas a comer otro yogur. Από εδώ και πέρα λοιπόν να τρώει el yogurte, tú no traes μόνο το ελληνικό. Pues ahí es lo de la historia. Ahora si queréis preguntar para aclarar. Nosotros desde que hemos venido, nuestra intención es αγκλαρώνουν las cosas. Ουσιαστικά ήρθαν, λέει, με την πρόθεση να διευκρινιστούν κάποια πράγματα. Αγκλαρώνουν lo que tenga, lo que tenéis. Να σας διευκρινίσουν το τι έχετε, να καταλάβετε εσείς τι πουλιά έχετε. Que no perdáis el tiempo. Να μην χάνετε το χρόνο σας. Porque si estáis criando una cosa que no vale, pues no estáis haciendo nada. Γιατί εάν εκτρέφετε κάτι το οποίο δεν έχει καμία αξία, προφανώς δεν υπάρχει λόγο να ασχοληθεί. Hemos tratado de ser estrictos. Προσπάθησαν να είναι αρκετά αυστηροί σε για κάποια πουλιά. Con todos los pájaros hemos sido estrictos. Lo que pasa es que unos son buenos. Όλα υπήρξαν αυστηροί. Y hemos dicho que son buenos. Tenéis pájaros tan buenos. Και είπαν ότι, ωστόσο, συμπερασματικά ότι έχετε καλά, υπάρχουν καλά πουλιά. Un gran criador, un antiguo criador. Και ένας πολύ παλιός εκτροφέας, ο Χουανίτο, ουσιαστικά. Lo dice, είναι 50 χρόνια που εκτρέπει. 50 χρόνια criando. 50 χρόνια που εκτρέπει συγκεκριμένη ράτσα. 50 años criando. Y 30 años de juez. Ha tenido que comprar. Και 30 χρόνια που είναι κριτής. Θα tenido que comprar otra casa para meter los trofeos, porque no le caben. Χρειάστηκε να αγοράσει άλλο σπίτι για να βάλει μέσα τα τρόπια, βέβαια, πήρε από τους διαγωνισμούς. Βέβαια. Να κομπράσετε, no le caben. Un pajar. Ya, ya, ya. Ya ahí tenéis. Y nosotros hemos coincidido que hay tan buenos pájaros. Aquí. Και οι δύο λοιπόν συνέπεσαν στο ότι έχετε τόσο καλά πουλιά στην Ελλάδα όσο ακριβώς και στην Ισπανία. Es mejor que llaméis, por favor. Es mejor que llaméis a jueces, no a mí ni a él, a jueces. Estricto. Είναι σημαντικό το να καλείτε ουσιαστικά κριτές οι οποίοι θα είναι πολύ αυστηροί. Και δεν μιλάω ούτε για μένα. Que os digan la verdad. Που να λένε την αλήθεια. La verdad. Y que os aconsejen de verdad para que no perdáis el tiempo. Porque si. Και να σας συμβουλεύουν πραγματικά ώστε να μην χάνετε το χρόνο σας. La persona que se siente engañada y decepcionada se va. Y los dos. Διότι αυτός ο οποίος αισθάνεται να τον έχουν κοροϊδέψει και να απογοητεύσει, προφανώς θα φύγει. Y si el día de mañana, dentro de unos años, nos ganáis, pues mejor, yo me alegraría por vosotros. Por mí no, por nosotros no, pero por vosotros sí. Porque hemos hecho una gran labor. Y porque hemos conseguido que tuvierais buenos pájaros. Αν κάποια στιγμή θα φτάσετε να κερδίσετε πάρα τη μεγαλοπέρα, προφανώς θα χαρεί, γιατί προφανώς καταφέρατε να έχετε καλά πουλιά και να τα συνεχίσετε. Entonces, eso es lo que tenéis que hacer. Criar buenos pájaros, ser serios. Αυτό πρέπει να κάνετε λοιπόν, να αναπαράγετε καλά πουλιά, σοβαρά. Tener claro lo que es esta raza, tenerlo clarito. Να έχετε eso, πολύ ξεκάθαρο το τι σημαίνει την μπράδο, τι σημαίνει συγκεκριμένη ράτσα.
Y nada, seguir tirando y seguir con la afición, seguir con esa ilusión. Και βεβαίως να συνεχίσετε να εκτρέπετε, να συνεχίσετε το χόμπι σας. Y nos alegraremos siempre nosotros mucho de vuestros éxitos. Και βεβαίως εμείς θα χαιρόμαστε πάντα για τις δικές επιτυχίες. Και la principal es la ilusión de la persona y que sepa lo que él tiene y sepa que es bueno y la satisfacción que dan al final. Και βεβαίως το βασικό είναι ο καθής να ξέρει τι έχει, να βγαίνει καλό και σαφώς στο τέλος να υπάρχει αυτή η επιβράβευση που δίνει και την ικανοποίηση. Y criar dentro de la raza lo que os guste a vosotros, el pájaro, pero dentro de del código. Και βεβαίως να τηρείτε τους κανονισμούς, τους κωδικούς της ράτσας. Cada criadero es un mundo, cada criadero es distinto. Προφανώς λέει ότι η κάθε εκτροφή, το κάθε εκτροφείο για την ακρίβεια είναι διαφορετικό, προφανώς είναι μοναδικό. Esto no es que el color, bueno, te dan satisfacción, pero el color son una gama de mucha, es extensa y son a lo mejor 25 ejemplares. En 25 ejemplares quedar campeón, pues no merece tampoco la pena. Pero en una exposición de 500, 600 pájaros, ser un señor único, ser el campeón, pues eso al criador le da una satisfacción grandísima. Okay, de 500, 600 pájaros que diga, hoy mis pájaros, han sido los campeones. Βεβαίως λέει ότι λέει ουσιαστικά ότι η μεγάλη ικανοποίηση είναι όταν μεταξύ, ξέρω εγώ, με λίγα λόγια, 500 ας πούμε πουλιών, βγαίνει ένα το οποίο είναι το champion, έτσι, πρωταθλητής, οπότε αυτό δίνει και την τεράστια ικανοποίηση και στον ίδιο τον εκτροφέα. Και δεν έχουν σημασία λέει τα χρώματα προφανώς στις εκτροφές. Bueno, ya definitivamente nosotros hemos terminado de contaros la historia. Ahora admitimos toda la clase de preguntas, consejos, y queremos saber si os habéis enterado algo de lo que os he dicho de la raza. Él lo ha explicado muy bien, porque él me entiende perfectamente, y yo creo que os lo ha explicado. Τέλειωσε ουσιαστικά με την εξήγηση ιστορίας του Ισπανικού Τιμπράδου, οπότε ελπίζω να καταλάβατε αυτά που είπα, να καταλάβει ή κάνετε ερωτήσεις ή ή ξεκινάτε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις που θέλετε σχετικά. Αν υπάρχει κάποια, ξέρω εγώ, ερώτηση σχετικά με την ιστορία του Τιμπράδου, κάτι θέλετε να μάθετε. Άμα είναι πολύ περιγεδιάστο τώρα, αλλά το έχω και με ρεαλάει. Είπε για το Τιμπράδο ότι είναι ένα αυτό με αυτή τη φύση. Λοιπόν, η Ομοσπονδία η πρώτη που το αναγνώρισε, πώς επέτρεψε μετά να χρησιμοποιηθεί το όνομα, γιατί δεν διασφάλισε το όνομα την Μπράντο, με την έννοια ότι όταν βγήκαν τα άλλα τα πουλιά που λέει τα Intermediate και όλα αυτά, να μην έχουν μπροστά την ονομασία την Μπράντο και να είναι άλλη φίλη. Πώς το επέτρεψε. Como es que la compra, si haya permitido que hubiera otro tipo de timbrado y que la ficha es una. La con le da lo mismo. A la con, lo único que no quiere es que le den la tabarra, no quieren problemas. Y dice a España, vosotros apañaros como podáis. A mí me da lo mismo el timbre español. Ok, στην ΚΟΜ λέει δεν την απασχολεί την ΚΟΜ, τι μου είπες? ΦΟΕ είπα. Α, την ΦΟΕ, perdón, la ΦΟΕ, no la ΚΟΜ. Και εμπρακτικά για diversos tipos de timbre. Ha permitido, porque la gente pertenece a una federación. En España hay varias federaciones, siempre ha habido. La primera federación que hubo en España fue la FOE. Η πρώτη σου λέει βασικά που ήταν σε Ισπανία σαν ομοσπονδία ήταν η FOE. Υπάρχουν διάφορες. Η πρώτη ήταν η FOE, λοιπόν. En España había, siempre ha habido y estará siempre la parte de los ganadores de la guerra y la parte de los perdedores de la guerra. Στην Ισπανία λέει υπάρχει πάντα λέει πλευρά των κοιτών του πολέμου και των χαμένων του πολέμου. Ahí viene un bando y viene otro. La FOTE venía de los ganadores de la guerra. La FOE venía de los perdedores de la guerra. Pero donde estaban los canaricultores estaban en la FOE. Λοιπόν, σου λέει γενικά ας πούμε ότι η εκτροφή των καναριών ήταν μέσα στη FOE. El que inventó el timbrado fue en la FOE, en el seno de la FOE. Pero los demás empezaron a decir, bueno, pues eso a nosotros nos gusta y tal. En vez de crear otra raza, llamarla de otra manera, dijeron, no, quitar el... Sí, no, el discontinuo todavía no se había creado, pero el otro timbrado que fuera de otra manera. Cuando se les invitó, se les dijo, venid, vamos a crear este timbrado. No, nosotros no queremos saber nada.
Cuando se creó, empezaron a darle, a sacarle... Ουσιαστικά θέλησαν να κρατήσουν, με λίγα λόγια, μία ράτσα του Τιμπράδο, έτσι να μην δημιουργηθούν πάρα πολλές. Και όταν αυτό έγινε, δηλαδή έγινε να αποδεχτεί κάποιοι κανονισμοί δεδομένοι για το Τιμπράδο, εφόσον αυτό έγινε και εφόσον, τότε άρχισαν ουσιαστικά να υπάρχουν και οι διαφωνίες μεταξύ των κριτών, των εκτροφέων, σχετικά με το αν αυτό είναι καλό ή το άλλο είναι κακό. Οπότε το δέχτηκαν ουσιαστικά, προκειμένου να μην δημιουργηθεί μία δεύτερη ράτσα. Για να μην υπάρξουν... βασικά τους θεωρεί εξαπατητές. Για να, μην υπάρξουν ουσιαστικά πόλεμοι εντός πλέον της χώρας. Έχουμε τότε ένα πηχείο, λέω, για το πανηγυμά. Του τίνες μια ιδέα. Mm-hmm. Y vienes a tu amigo y le dices, bueno, vamos a hacer esta idea entre los dos. Αν έχεις μια ιδέα, λοιπόν, λες, είπας, να κάνουμε κάτι, εν πάση περιπτώσει, ωραία. Y una vez que la has hecho tú, como te has dejado solo, llega el otro, el amigo, dice, eso está mal, eso. Και εφόσον πραγματοποιηθεί αυτή η ιδέα κοινή που έχετε, έχει τελικά ο φίλος, εφόσον ήδη πραγματοποιημένη, λέει, α, okay, αυτό είναι κακό, αυτό είναι καλό, και αρχίζουν οι διαφωνίες. Eso no me gusta, eso, pero si te he invitado a ti a que vengas a ayudarme a hacer esto, me has dejado solo. Yo he creado esto, ahora, yo defiendo esto. Οπότε σου λέει ότι εάν εσύ λοιπόν με βοήθησες να φτιάξω αυτό που είναι το κλασικό Τιμπράδο, προφανώς θέλει να πει, αλλά μετά έχεις τις δικές σου διαφωνίες για τους δικούς σου λόγους, προφανώς εμένα με ενδιαφέρει να κρατήσω το κλασικό Τιμπράδο που είναι και εσύ μπορεί να έχεις τους δικούς σου λόγους, αλλά δεν αναφέρονται ουσιαστικά στην ουσία του πρώτου Τιμπράδου. Πρόκειται για παρακλάδια με λίγα λόγια. Eso es muy propio de los españoles. Αυτό λέει είναι χαρακτηριστικό των Ισπανών. Είναι los griegos también. Así, y cuando lo ha hecho, dices, va, eso está mal. Περιμένουμε να γίνουν όλα και όταν το δούμε έρθει, ουσιαστικά όταν αρχίζουν τα κρίσμα. Por eso nos luce el pelo como nos luce. ¿Sabe lo que...? Los belgas hicieron un malinois. Y todos de acuerdo. Οι Βέλγες που φτιάξαν το Μαλινουά, αλλά είναι όλοι μαζί. Εκεί έχει 50 Τιμπράδο. Και εδώ πέρα έχουμε 500 διαφορετικά Τιμπράδο. Ωστόσο, η κεντρική. Πέρα και είναι τρεις φεντεραθιόνες. Ναι, αλλά είναι το, αλλά ουσιαστικά η πλανήγια είναι η ίδια. Το σχέδιο, το κόνσεπτ είναι το ίδιο. Οι Βέλγες και σε επίθετες είναι Μαλινουά, όλοι οι Ολλανδέζες. Η μοναδική είναι η Ολλανδία ουσιαστικά. Οι Ολλανδέ είναι οι οποίοι θέλουν να κάνουν το Μαλινουά με τον τρόπο. Ποιοι θέλουν να κάνουν το Μαλινουά με τον δικό του τρόπο. Μα έκο, μα φλωρέ, μα φλαουτί, μα φλαουτάου. Yo quisiera contestarle como Paco, pero quisiera decirte que la FOE, lo que pasa que el señor presidente o secretario. Eso es la hora, Juanito. Eso es la hora. Estamos hablando de esto. No, pero es que existe el colegio. Entonces, el señor presidente son de coloristas, no son de timbradistas. Entonces, los timbradistas son tienen que estar... Ουσιαστικά μας λέει ότι ο πρόεδρος της ΦΟΕ είναι του πουλιών χρωμάτων, δηλαδή των καναρινιών που λέμε στάσεις και χρώματα, οπότε δεν έχουν να κάνουν με τα Τιμπράδο. Quiere decir que entonces nosotros no mandamos, mandan ellos. Y entonces a la hora de verdad, si hay una cosa, hay un proyecto que se quiere hacer... Οπότε αν εσύ θέλεις να πραγματοποιήσεις ένα σχέδιο, τότε προφανώς είσαι, eres la menorante, digamos. Los señores de Cuba. Entonces esos señores dicen, no se hace porque nosotros mandamos. Tenía que ser independiente, es decir, ustedes con su color y nosotros con nuestro color. Είναι ουσιαστικά θεωρεί, επειδή αυτοί δεν στέλνουν γενικά προφανώς σε εκθέσεις με κανένα χρώματος, θεωρεί ότι εκεί πέρα υπάρχει το πρόβλημα, ότι λέει εσείς δεν μας στέλνετε, ας πούμε, τα Τιμπράδο στις εκθέσεις με κανένα χρώματος, αυτή είναι η δική στα χρώματος και κάπως έτσι δεν υπάρχει μεγάλη επιρροή προφανώς το έχουμε πει στη χώρα. Το πρόβλημα que existe ahora. Entonces no hay que meterse más en profundidad, más o menos vienen los tiros así. El problema, los tiros de antaño, de cómo se separaron las planillas, cómo permitió, que es lo que pregunta él, es porque se permitió la FOE, que la FOE es la que inventó ese pájaro, lo sacó, lo aprobó, pero luego hubo detractores que tenían medios de propaganda, como el doctor Drobeaza, como el señor, ¿cómo se llama?, el de Asturias, el Bozo, que iban iban diciendo al presidente, tú campeón, tú campeón, tú campeón.
Όχι, ουσιαστικά λέει ότι εγώ έφτιαξε με λίγα λόγια ένα πλάνο. Άρα, εκεί πέρα υπήρχαν διάφοροι οι οποίοι όμως άρχισαν να βλέπουν διαφορές. Θέλει να μας πει στο κάθε ένα κομμάτι ουσιαστικά από τον κατάλογο που είχαν φτιάξει των δεδομένων για την Prado. Για Μάρτιν Εσπάδα, και σε κρεador del discontinuo. Αναφέρει κάποιου εκτροφεί που είναι Ισπανού. Μάρτιν Εσπάδα, ya dice, y reconoce. Και el timbrado español es el de Foy. Ο Μαρτίνεθ, Μαρτίν Εσπάδα και κρέα discontinuo. El discontinuo. Ο οποίος έρχεται με discontinuo το ασυνεχές το timbrado, αναγνωρίζει ωστόσο que el verdadero timbrado, το πραγματικό timbrado, ellos tienen una raza que han quitado el nombre de timbrado y han puesto discontinuo. Es una clase de canto distinto. Και te puede gustar o no te puede gustar, pero ya es otra clase. Λέει, nosotros le apoyamos. Λέει ακριβώς ότι πρόκειται για ένα διαφορετικό τύπο, ο ίδιος ο Τιμπράδο, το οποίο μπορεί να σου αρέσει, αλλά μπορεί να μην σου αρέσει. Αλλά είναι διαφορετικό. El que perjudica al Τιμπράδο, el que perjudica al Τιμπράδο español, es el que también se llama Τιμπράδο, esto es el Τιμπράδο. Esto no se parece nada al Τιμπράδο. Y este dice que también es Τιμπράδο. Αυτό ουσιαστικά όμως που κάνει κακό στο τιμπράδο το Ισπανιόλ είναι ότι όταν ξέρεις ότι αυτό είναι τιμπράδο, αλλά αυτό το άλλο που δεν είναι, προσπαθεί να το περάσει σαν τιμπράδο, αυτό πρέπει στην πραγματικότητα λέει... Αυτό δεν επηρεάζει τα ρόλι Μαλινουά ή τα Waterlager. Δεν το περιουδίκαν nada, cada uno a lo suyo. Y ahora lo que estamos tratando en España, porque estamos viendo que todas las directivas están conformadas por gente de la pluma, de color y postura, y se mangonean todo. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν στην Ισπανία, γιατί βλέπουν ότι περισσότεροι ασχολούνται κυρίως με την θέση και στάση των Καναρινιών, τα εμφάνιση. Estamos tratando de crear federaciones monográficas de canto. Προσπαθούν ουσιαστικά να φτιάξουν ομοσπονδίες μελωδίας, τραγουδιού. De canto, entre nosotros, y llevaron... Metaxitos. Porque el canto, incluso para examinar a los jueces, no es lo mismo examinar a un juez de canto que examinar a un juez de color y postura. Και βεβαίως μέσα στα αυτά να μπορούν να εξετάζουν τους ίδιους τους κριτές οι οποίοι είναι τραγουδιού και δεν έχουν καμία σχέση προφανώς με τους άλλους οι οποίοι είναι στάσεις και χρώματα. Entonces, irá unidos a la CON España, pero Federación de Canto, Federación de Pluma, Federación de Tal. Pero no una Federación que cree Pluma y Canto. Βεβαίως να πάνε ενωμένοι στην Ισπανία, αλλά προφανώς θα υπάρχει ομοσπονδία η οποία θα είναι τραγουδιού, ομοσπονδία που θα είναι χρώματος κτλ. Nosotros vamos a tratar de reunirnos en club monográfico de Timbrao para hacer, estar dentro de una federación de canto, solo de canto. Να, ουσιαστικά αυτό που θέλουν είναι οι σύλλογοι του Τιμπράδου να ενωθούν σε μία ομοσπονδία η οποία θα είναι όμως ομοσπονδία Καναρινιών φωνής. Και να μην έχουν καμία σχέση, γιατί προφανώς καπελώνουν, με τα Καναρίνια χρώματα. Una de las cosas buenas que podéis hacer en un concurso de un día, por ejemplo, si podéis, haciéndolo bien, el canto se ha terminado de hacer exposición en los concursos, porque estaban una semana y cuando venían a casa estaban hechos polvo. Los ponían en los peores sitios, porque eran los que más llenaban, estaban, el timbrado es el competitivo del territorio y se desgañitaban. El de color que están allí, así, y no dicen nada. Pero, y los de silvestres, pues no se encelan con otros pájaros. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando estaban allí en todas las corrientes, sin agua y tal, venían a casa hechos polvo y algunos... Έχει σημασία ουσιαστικά, λέει, με λίγα λόγια, ο χώρος στον οποίο θα βάζει κανείς τα πουλιά του να γίνονται εκθέσεις, γιατί έχουν υπάρξει περιπτώσεις που εξαιτίας ρευμάτων αέρα ή προβλημάτων στο χώρο, τα πουλιά του τα γύρναγε σπίτι, ουσιαστικά πεθαίνανε, δεν ήταν καλά. Yo he ido a varias exposiciones mundiales, como juez internacional que soy, pues hemos ido, he estado en Alemania, he estado en Portugal, he estado en Francia, he estado en Bélgica, διάφορους παγκόσμιους υπάρχοντες διεθνείς, he estado en Holanda, y me he fijado cómo ponían, cómo estaban, y en España también. En España un desastre. Όπως και στην Ισπανία που το θεωρεί καταστροφικό το πώς βάζουν τα πουλιά στην Ισπανία. En Portugal, penoso el canto, de desastre, tanto lo malgrado. Στην Πορτογαλία επίσης τα πουλιά ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση και πολύ παθητικά γενικώς. No tienen cultura del canto en Portugal. Και οι Πορτογάλοι λέει δεν έχουν καμία σχέση με το τραγούδι, δεν έχουν την κουλτούρα γενικά του τραγουδιού.
Pero en Alemania y en Bélgica, sobre todo, que para mí son los mejores καναρικούτορες que hay. Στην Γερμανία και στο Βέλγιο, που θεωρώ τους καλύτερους εκτροφείς καναρινιών. Yo he visto cómo se Belga, Belga. Los Belgas son los maestros del canto, sobre todo el canto. Son maestros de color los que más. Θεωρούν ουσιαστικά. Los que más medallas se llevan siempre. Θεωρεί ότι οι Βέλγοι είναι οι καλύτεροι εκτροφείς γενικά στα καναρινιά. Y los he visto cómo tratan el canto. Allí se trata bien el canto. La exposición la tienen. Antes duraban los mundiales dos semanas, ahora duran cuatro días, cinco días. Pero los οι εκθέσεις ουσιαστικά λέει εκεί κρατάνε μία-δύο μέρες, δεν κρατάνε εβδομάδες καταρχάς. Προφανώς το θεωρεί πολύ importante para que no se canse el pájaro, ¿no? Para que no se canse, los tienen. Είναι σημαντικό ο λιγότερος δυνατός χρόνος ώστε να μην κουράζονται τα πουλιά. Hacen exposición de ellos, pero ¿cómo lo hacen? Pues lo meten en habitaciones grandes. Βάζουν τα πουλιά σε μεγάλα, ψηλά δωμάτια. Con una luz azul, azul, los cierran durante un... Los cierran, sin luz de fuera. Δεν υπάρχει ιστορικό φως ευτικά, αλλά με φως μπλε φως. Una luz azul, una azul de estas especial, para que coman, estén ahí bebiendo. Για να μπορούν να φάνε, πάση περιπτώσει. Y estén relajados. Αλλά χωρίς να υπάρχει φως απ' έξω. Y dos veces al día. Una hora por la mañana y otra hora por la tarde. Dos veces en la mañana, una por el pruí y una por el apoyismo. Abren al público para que lo vean. Anígun στο κοινό για να μπορούν να δουν τα πουλιά. Para que no se... En esa hora no se excita el pájaro, no sufre, están tranquilos, cantan, la gente los conoce, porque también es conveniente. El problema de no presentar en exposición es que la gente no conoce ya. Οπότε μπορεί να μην τα βλέπει ο κόσμος βέβαια, αλλά τα πουλιά κατά την... Το υπόλοιπο είναι ήρεμα και δεν είναι στρεσαρισμένο. Claro, entonces, pues igual, eso lo podéis hacer vosotros, tener una habitación y decir exposición. Un día, abrís, μπορεί να είναι κάποιο σύμβουλο να έχετε ένα δωμάτιο, να υπάρχουν τα πουλιά και. Los ponéis en la mesa, la gente, por ejemplo, en mesa así, de cuatro en cuatro, ponéis así y la gente pasa y los ve, ve cómo cantan. Y ahí pero se crea afición. Dos veces al día, una por la mañana, dos horitas. Μπορούσε να γίνει και αν θέλετε να τα εκθέσετε και να δει κόσμος, να γίνει δύο φορές την ημέρα, μία το πρωί και μία το απόγευμα θα μπορούσε να γίνει. Y así es como lo hacen en Alemania. Αυτό κάνουν στη Γερμανία και στο Βέλγιο. Y el pájaro, no sufre. Και τα πουλιά ουσιαστικά δεν υποφέρουν, δεν υφίστανται προβλήματα. Una forma de exposición. Αυτό λοιπόν είναι τρόπος έκθεσης. Este año lo hemos hecho en Madrid, el Cascabel, el otro club, αυτό, macho, a 500 pájaros, lo hemos puesto en Madrid, με 500 πουλιά. Un día nada más, una tarde. La gente ha pasado. Οπότε άφησαν ελεύθερα για τον κόσμο μόνο ένα απόγευμα. Μόνο μια ημέρα, μόνο ένα απόγευμα. Sí, sí, y nosotros también, para el año que viene lo ponemos en exposición, un día. Un día lo abrimos al público, la gente se entera, pregunta, es como... Ώστε να μπορεί ο κόσμος να τα βλέπει, να ρωτάει, παστευτός, να πηγαίνει στο μουσείο. La gente, pues a mí este pajarito me gusta. Pues, ¿cómo se puede conseguir estos pájaros? ¿Cómo? De las información del club, donde apuntarse. Όπου θα δώσει διάφορες πληροφορίες σχετικά να ρωτήσει ο κόσμος για τα πουλιά. Lo vemos en las tiendas, si no anuncias, no compran. Pero claro, hay que saber anunciarlo porque no se puede poner una exposición con el color como se hacía antes. Ahí los pájaros todos mezclados, con toda la luz ahí, los pájaros de cañita, no sé, a cantar. Y cuando llegaban el tercer, cuarto día ya estaban los pájaros envolados. Ουσιαστικά αυτό που λέει ότι στις παλιές εκθέσεις, όπου άρχινε τον κόσμο να περνάει πολλές μέρες κλπ, με το φως να υπάρχει άπλυτο κλπ, τα πουλιά στο τέλος κουράζονταν και τα έπαιρναν εξαντλημένα. Είναι μια γραμμή μανέρα. Claro. Es que van de exposición en exposición. Ahora llega la época desde noviembre, ahora antes, desde octubre, hasta diciembre, enero, hay exposiciones todos los días. Και υπάρχουν μέχρι Δεκέμβρη, Γενάρη, από τον Νοέμβρη ξεκινώντας, βέβαια, όσο γίνονται πάνε σε πολλούς διαγωνισμούς τα πουλιά. Ese pájaro no se puede llevar de una exposición a otra, lo primero que ya no te canta, pues está hecho polvo, hasta que no pasan dos semanas que lo recuperas. Και βέβαια δεν μπορεί να πηγαίνει από τον ένα διαγωνισμό στον άλλο, θα πρέπει να το έχει στο σπίτι για να ηρεμήσει. Lo mejor. Otra cosa muy buena para conocer a los timbrados es lo que yo venía diciendo, las bodeguillas. Una cosa es el concurso con planilla, con juez, y otra cosa son las bodeguillas. La bodeguilla que es juntarse como aquí
πρεσεντάρουν ο Μαχαρίτος. Ένα πολύ σημαντικό ουσιαστικά λέει πράγμα για τα την Πράδος είναι οι μαζόξεις με λίγα λόγια. Νάθε φάρτα και σε ένα σωρό παροσόφιο. Εγκοσεγείς εκεί, εκεί το μοστάφιο. Το σέντάωσε, πρέπει να κύριε Πάχαρο. Είσαι κομμέντα, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Οπότε κανείς συγκεντρώνεται, μπορεί να πούτε τα μέλη και όχι μόνο λέει, ουσιαστικά κάποιο πουλί. Οπότε δίνετε και διάφορες απόψεις μεταξύ σας, αλλά σαν ομίγυρος. Α, είσαι που δεν πρεσεντάρουν importante, porque claro, los concursos son solo para participación de canarios noveles, o sea, del año. En esa bodeguilla se pueden presentar, que es muy importante. Y esas εκθέσεις παρουσιάζονται μόνο τα φρέσκα καναρίνια, δηλαδή τα φετινά, τα φετιναριά. Ενώ στις μπόδεγγυλιές, αυτό λέει, τις μαζόξεις, μπορείς να εκπαιδεύεσαι και με πουλιά τα οποία είναι παλαιότερα. Cada socio, cada del club, puede presentar los pájaros que quiera. Μπορεί ο καθένας από την ομάδα που ανήκει στο σύλλογο να παρουσιάζει τα πουλιά που αυτός θεωρεί καλύτερο. Είναι πολύ importante, porque así se ve. Lo más importante no es el producto de ese año. Lo más importante es con qué sacar el producto. O sea, los pájaros padres. Δεν είναι από το προϊόν που έχεις βγάλει τη χρονιά, αλλά από πού το έχεις βγάλει αυτό. Δηλαδή, πολύ σημαντική η πρόγονη του πουλιού το οποίο έχεις παρουσιάσει. Sabes cómo han salido de la. Porque el 80%, el 70% de los pájaros que salen de un año para otro se estropean. Se estropean. Y el 70, 60%, 60% se cambia de un año para otro, se van abajo. A por mí, a coña se ha y por el catastrofón. Lo importante es tener pájaros que aguanten, que se mejoren con el año. Lo básico es να κρατάς πουλιά τα οποία κρατάνε στον χρόνο και καλυτερεύουν και μέσα στον χρόνο. Esos son los que tienen categoría. Hay pocos pájaros de esos, pero esos son los que verdaderamente se perpetúan a través del tiempo, su genética, porque el pájaro que ha aguantado, el pájaro que mejora. Το βασικό είναι λοιπόν τα πουλιά να διαρκούν μες στον χρόνο και γενετικά ουσιαστικά και να καλυτερεύουν προφανώς στον χρόνο, όχι να μένουν στάσιμα ή να χειροτερεύουν. Yo como un jugador de fútbol, que está un año jugando muy bien y ya se estropea y ya no vuelve a jugar. Pues es mejor. Exactamente, pues eso, tener un pájaro progenitor que ha creado, que ha asumido. Que se paga mucho. Sí. Que se ha perpetuado, o sea, que ha pasado el tiempo y mejora. Eso es una buena genética. Y con esos pájaros se saca mejor. Se saca mejor. Σημαίνει ότι με το πέρασμα του χρόνου προφανώς το πουλί δεν χειροτερεύει αλλά καλυτερεύει. Y por eso es καλή γενετική. Es bueno presentarlos delante de los demás. Pues mira, ese pajarito tiene dos años. Γι' αυτό λοιπόν θα ήταν καλύτερο να παρουσιάζεται μεταξύ σας και να μπορεί να λέει ο ένας. Αυτό είναι δύο χρονών ή τρία χρονών και έχει αυτή την εξέλιξη. No ha perdido la voz, no ha perdido las notas. Δεν έχει χάσει τη φωνή. Ha mejorado las notas. Μπορεί να έχει καλυτερεύσει κιόλα. Ahí está el truque. Sí, sí, sí. El truque. Και έτσι ουσιαστικά μπορεί να υπάρχει και η ανταλλαγή επίσης μεταξύ των εκπαιδευτών. Más o menos en los concursos es lo que se debe hacer. Tener buenos profesionales que vayan a asesorarlos bien. Cuidar los pájaros, extender la raza, ¿cómo se extiende bien? Θα πρέπει λοιπόν ακριβώς μέσα στους συλλόγους, ακριβώς γιατί αυτό είναι υπάρχουν καλοί επαγγελματίες και οι οποίοι προσπαθούν να καλυτερέψουν και να προωθήσουν γενικότερα τη συγκεκριμένη ράτσα. Αυτό γίνεται τους διευθυντές. Pues, yo, no sé, si no tenemos nada que decir, ahora esperamos vuestras preguntas. Αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Τα παλιά πουλιά χρειάζονται επανάληψη εκπαίδευση. Por favor, dile que el que quiera hablar, que levante la mano. Sí, okay. No queremos que nos pregunten dos veces a la vez, porque somos hombres y solo podemos hacer una cosa a la vez. ¿Cómo es? Pues los pájaros antiguos, digamos, necesitan amaestrarlos, continuar amaestrándolos o no. No, necesitan tener un ambiente homólogo, un ambiente homogéneo. Όχι, απλά θα πρέπει να έχουν ένα ομογενές ή δυνατόν περιβάλλον. Δεν χρειάζεται δηλαδή εκπαίδευση, απλά να είναι σε ένα ομογενές όσο δυνατόν γίνεται. La nota que falta, intentar meterla por genética y por. Αν λείπει κάποια νότα, να προσπαθήσει να την εισάγει. Ή por oído. Μέσω γενετικής ή
βάση του ακούσματος, αν μιλάμε για καινούργια πουλιά. Νότα no se oye sobre todo las básicas, las difíciles, como son los timbres. Αν υπάρχουν νότες οι οποίες δεν ακούγονται από τα τίμπρες. El cascabel, el chao, el piao, la castañola, es muy difícil que salgan por espontáneos. Είναι πολύ δύσκολο να βγουν. Lo que salen espontáneamente son los floreos, que son los adornos que hace el pájaro. En su descanso hacen tatatí, Αυτά είναι τα floreos που θα μπορούσαν να γίνουν, που είναι τα στολίσματα με λίγα. Pero las notas básicas que son importantes. Αλλά οι βασικές νότες. Son las que hay que trabajar, las que hay que sacar. Ahí es donde está la raza del pájaro. ¿Cómo se sacan? Por genética y enseñanza. Ουσιαστικά είναι και γενετικές και προφανώς και ακουστικές. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον Χουανίτο, επειδή είναι και αρκετά χρόνια εκτροφέας με πολλά βραβεία κτλ. Να μας πει με δύο λόγια το η διαδικασία της εκπαίδευσης που ακολουθεί με τα πουλιά του πλικά. Έχουμε πάλι σαν ακομπορτάτη κόλλος πάχαρος, δεν θα πάνε τόσο πικέλιος, θα πάνε το πρασίτα του κομπούρτου. Του τακτικά, digamos, sí, του τακτικά. Pero en pocas palabras. No sé si es italiano. Bueno, yo no sé cómo manguera. El pájaro, desde que nace, tú tienes que ya llevarla detrás de él, ¿me entiendes? De tener buenos maestros. Primero. Από τη στιγμή που γεννιόνται, θα πρέπει να έχει πίσω του ουσιαστικά καλούς δασκάλους. Y ser constante de tenerle que son maestros buenos, desde que nace, como se dice, desde que nace el pájaro ya está. Aprendiendo de los padres. Διότι από τη στιγμή που γεννιέται, λένε το πουλί ουσιαστικά μαθαίνει ήδη από τους γονείς. Y entonces, a tener buenos maestros, el pájaro como están aprendiendo, pues nada más que tienes que ver eso. Luego, cuando ya empieces con tu genética de ir una línea, pues esa línea atenderla constantemente. Ωστόσο, εφόσον ξεκινήσεις λοιπόν να έχεις τα πουλιά που πρέπει να έχεις με τους γονείς οι οποίοι θα ακούει σαν δασκάλους κτλ. Βασικότερο είναι η γραμμή που θα πρέπει να δημιουργείς μια συνέχεια και συνέπεια επί της γραμμής που έχεις επιλέξει στο εκτροφείο. Του βάζεις viendo lo que te falta. Βλέπεις τι σου λείπει ωστόσο. Va viendo lo que le falta. Y entonces ahí tienes que meter lo que a ti te falta, sí. ¿Me entiendes? Y al año que al siguiente, si te falta de una cosa, ojea de cascabeles, por tener otra línea que tengas, o otras personas, compañeras que tengas. Vas a introducirlo. Εάν λοιπόν διαπιστώσω στη γραμμή που έχεις, ας πούμε, λείπει κάποια νότα, λείπει βασική, τύπο, λείπει πίσω το κασκάβελ για παράδειγμα, τότε πηγαίνεις να εισάγεις ουσιαστικά πουλιά και από όλες γραμμές. Και tengas tu línea propia. No decir este año crío con este, con este, con este. Sino una tuya y otra de otro. Θα πρέπει ουσιαστικά να έχεις μία γραμμή η οποία να είναι η απόλυτα δική σου. Δεν μπορείς δηλαδή να έχεις γραμμές από 500 ανθρώπους, έτσι η δική σου, αλλά... Κρίμα. Συγγνώμη. Αλλά θα πρέπει ουσιαστικά, εφόσον λείπει κάτι, να εισάγεται και από άλλες γραμμές. Και lo que te quiere decir que la bodeguilla es muy bueno, porque vienen todos los que soy del grupo... Γι' αυτό έλεγε ουσιαστικά, μιλούσαν αυτό που λένε bodeguilla στα ισπανικά, που είναι η μάζοξη. Είναι πολύ καλό, ούτως ώστε μαζεύονται τα ίδια άτομα του συλλόγου της ομάδας και να υπάρχουν αυτές οι ανταλλαγές ανάλογα με τις ελλείψεις ημείς σε πουλιά. Estás viendo lo que tú tienes, lo que tiene tu compañero, lo que tiene tu amigo, y entonces tú sabes que tiene buenos cascabeles, pero a ti te faltan buenas castañuelas. El compañero tiene buenas castañuelas, tú puedes decir, yo te cambio una hembrita. Αυτό, δηλαδή να γίνεται η ανταλλαγή, εν πάση περιπτώσει, ανάλογα με το τι λείπει στο καθένα. Αν ήρθουν καστανιόλες ή κασκαβέλες, θα λείπα. Πες το, Αντρέα. Θα νομίζω ότι επειδή είχαμε ένα κεφάλαιο εδώ, για να φτάσουμε στην εκπαίδευση, θα πρέπει να υπάρξει εκτροφή. Γιατί ο καταρχήν εκτροφέας και μετά εκπαίδευση. Θα θέλαμε λοιπόν να κάνουμε ένα διάλειμμα, ένα εύκολο, να πιούμε έναν καφέ, να ξεζαλιστούμε λίγο, να μας μιλήσει για την εκτροφή που νομίζω ότι είναι και το δυνατό σημείο. Οκ. Pues vamos a hacer un descanso para tomar un café o algo y... Un momento. Tú pregunta. Pregunta. Que ya hacemos el descanso. Yo estoy en la orfisca, dice la orfisca. Ha levantado la mano, ¿no? Tiene Nicolás Mono, ¿no? Ya última pregunta. Sí, ya vamos. ¿Arrancamos el diálogo de la humanidad? Pues, pues, pues. Pues, pues, la pues. Εγώ κατάγομαι από την Κύπρο. Es el Cipriota. Ya. Μόνοι μας προσπαθούμε, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία σε όλους, αλλά ήθελα, έτσι χρόνια που έχουμε την απορία με τον Γιάννη, με τον ήχο, δηλαδή με το ράδιο,
μένει η φωνή ή μετά τον άλλο χρόνο που φεύγει. Με το CD εννοείται, αν βάλει κάτι ηχητικό. Ναι. Μένει η φωνή ή επειδή είναι σου γενετικά φεύγει. Οκ, οκ, οκ. Με πρέγγοντα εν πρακτικά, για και ήλιο σε κοπάνω που πρέπει να είναι ακόμα δεν δείχνει και δείχνει αν θέλει. Είναι ο σαβέρνο τα κόσα. Κέρεν, κέρεν, σαβέρ. Εσύ εν πρακτικά, πάντο λο ενσένε ακοστιμπράδο κον algo mecánico, digamos, un CDO o algo. La voz se va, se pierde el segundo o tercer año o debes continuar. O es cuestión pues de CD o es, no sé, es de la bueno, voy a contestar por última vez lo que me han preguntado 80 veces. Bien. Todo lo sabe Leo Gota por si de Nilsson es bebé o pote profanos no. Okay. El CD, CD, CD o DVD, tiene que ser especialmente preparado para el, o sea, con sus estrofas terminadas, completas. No se puede cortar. Ουσιαστικά ένα CD ή οτιδήποτε είναι μηχανικό θα πρέπει να είναι κάτι ολοκληρωμένο, δηλαδή να μην υπάρχουν κοψίματα. Να είναι μια ολοκληρωμένη, ένα ολοκληρωμένο φάσμα τραγουδιού του Τιμπράδο. Sirve de apoyo. No sirve como χρειάζεται σαν στήριγμα, αλλά όχι για να εκπαιδεύσεις εκπαιδεύσεις. Το θεωρεί ως υποβοηθητικό και όχι πλήρους εκπαίδευσης. Se utiliza para cuando los padres dejan de cantar. Αυτό το χρησιμοποιείς μόνο όταν οι δάσκαλοι ουσιαστικά που θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει σταματήσουν να κελαϊδάνε. ¿Cómo utilizarlo? Se pone bajito y abajo. Para que los pollitos, si se pone arriba y alto, el pollito quiere superar la voz de ese aparato. Το μηχάνημα που θα χρησιμοποιήσει, σε πάση περιπτώσει, στο χαμηλότερο σημείο, οπότε τα πουλιά, τα μικρά, θα πρέπει να είναι πιο ψηλά, γιατί προσπαθούν γενικά και να ξεπεράσουν αυτό που ακούν, που είναι χαμηλά τους. Unos pueden, pocos, y otros no. Pero el que puede, κάποιοι θα μπορέσουν, no, κάποιοι puede, όχι να το κάνουν. Comete fallos. Que los otros pollitos, que no son dominantes, lo aprenden. Y ya sé, ahí están los fallos. Por eso hay que ponerlo bajito, bajito, suavecito, poquito, dos o tres horas al día. Y que bebe a la INE, se camilie, así, así que apagó. Bueno, se reafirma, se reafirma. Bajito cuando hablabas, hablabas de volumen, ¿no? Generalmente no suelen coger, pero no olvidan, sirve para. Para apoyar, para ratificar, da ritmo al canto, el ritmo. Δίνει ουσιαστικά ρύθμο στο όλο πράγμα. Το κοχε ρύθμο, el pájaro coge ritmo. Το χρειάζονται για να. Το κοχε ρύθμο, ellos quieren. Το κοχε ρύθμο. Το κοχε ρύθμο. Λοιπόν, το χρειάζονται λέει για να παίρνουν το ρυθμό του, σε πάση περιπτώσει, και θα πρέπει να είναι χαμηλά. Χαμηλά, κατάλαβα τώρα, σαν ένταση ουσιαστικά και απαλή γενικά σαν ήχος, για να μπορέσουν τα μικρά να αρχίσουν να προσπαθούν να ξεπεράσουν τον ήχο αυτό και να αποδώσουν το καλύτερο αυτό. Βεβαίως λέει μπορεί εκεί πέρα θα υπάρξουν πουλιά τα οποία θα κάνουν λάθη και εκεί θα πρέπει να τα εντοπίσεις τα λάθη τους για να αφαιρεθούν. Lo mejor para enseñar, el que mejor enseña es el progenitor. Αυτό που καλύτερο ωστόσο εκπαιδεύει είναι ο πατέρας, δηλαδή οι πρόγονοι, τα πουλιά. Ο αρσενικός, ο δάσκαλος, ζευγαρώνει ή τον αφήνουμε να ζευγάρονται. Τι εννοείς? Να μην υπάρχουμε για δάσκαλο. Ζευγαρώνει γενικά φαντάζομαι. Εννοείς πότε? Τον αφήνουμε να ζευγάρονται. Κατά τη διάρκεια που μαθαίνουν τα πουλιά, εννοείς. Γεννά, δηλαδή ένα χρόνο το δάσκαλο να μην το ζευγαρώσουμε. Α, ο μαέστρο δεύες από πλά, πόνο. Το μόνο πλά. Πόνο έρνω πόνο να έμπρα. Mientras estás criando, ahí pones los profesores, los que van a criar, y los que estén bien. Los que tienen defecto que quieres que críen, les echas, pisan a la hembra y los sacas fuera. Ok. Para que no los oigan. El pollito está perdiendo desde que nace. Desde que nace. El pollito que aprende de las cintas, tarde o temprano, olvida las notas. No, lo que pregunta es si al maestre, mientras, no sé, está un año, está maestrando a los pequeños, ¿no? ¿Lo debes poner con una hembra o lo dejas solo? Solo, ¿cómo lo vas a poner con la hembra? Το αφήνει μόνο του πέντε ζευγαρώνες. Όταν θα πρέπει να μάθουν να βρουν τα πουλιά του. Αυτό που λέμε δάσκαλο ουσιαστικά κελαϊδάει μόνο. Sí, pero. Entonces, ¿cómo los pones? Estoy diciendo, escucha, estoy diciendo.
que los maestros pueden estar pisando las hembras y estar cantando, pero están más excitados, cantan más deprisa. Tú, mientras tanto, esos que también enseñan, pones a dos o tres maestritos buenos, que los vas a utilizar solo de profesores, para que estén cantando tranquilamente y estén enseñando. De las mismas líneas. Δύο, τρία αρσενικά, των ίδιων γραμμών κτλ., ώστε να είναι ήρεμα και να κελαϊδάνε κανονικά. Γιατί αν λέει έχουν τα θηλυκά κτλ., θα προσπαθούν με λίγα λόγια ζευγάρι με τα θηλυκά, οπότε θα είναι και πιο αγχωμένο το τραγούδι του, θα είναι πιο έντονο, μπορεί να είναι και πιο στριγκλό το τραγούδι ουσιαστικά προκειμένου να προσελκύσει το θηλυκό και δεν μα κάνουν. Έτσι θέλει με λίγα λόγια δύο-τρία αρσενικά, τα οποία θα λειτουργούν μόνο σαν δάσκαλοι. Έτσι, και θα είναι ήρεμα, θα έχουν χαμηλή φωνή, θα είναι απαλή κτλ. Να και μετά 20 μαέστρο που los hacen un lío aquí con 4-5 maestritos que estén, más los padres que están cantando allí, que estén bien, los padres que sean, que tengan algún defecto, pero por su sangre le pueda echar a criar esos. Και πείσαν και los quitan de ahí. Ουσιαστικά, αν και οι γονείς παρατηρήσουν ότι έχουν κάποιο ελάττωμα, βεβαίως προφανώς δεν τους χρησιμοποιείς σαν γονείς. Και λόγω για κάποιο λόγο, los pollitos sufren tres mudas. Λέει ουσιαστικά ότι οι νεοσύοι υφίστανται τρεις πτερόριες. Mudan generalmente tres veces. Al principio, a mediados, o sea, entre julio y agosto tiran pluma y ya la final que ya sale, λοιπόν, el plumaje auténtico. Και στο τέλος παίρνουν βεβαίως ένα ταμείο. Ya, o sea, entre agosto y septiembre ya terminan de mudar y ya cuando salen. Αύγουστο, Οκτώβριο σταματάει ουσιαστικά η πτερόρια, οπότε παίρνουν και το κανονικό τους. Y al final, a mediados de octubre, por ahí, se enjaulan. Hay algunos que los enjaulan antes. Y ya están con los maestros ahí reafirmando. Και ουσιαστικά στα μέσα Οκτώβρη ή και νωρίτερα είναι τα βάζει στα κουλιά και εκεί αρχίζει να χρησιμοποιεί τα σκάβους κανονικά πια ώστε να μαθαίνουν. Hay una cosa muy importante, que en los criaderos, en los voladeros donde están los pollitos, si es conveniente, no sé si lo haces tú, meter un adulto, meter alguno más por allí para que esté enseñándoles, también lo ven cómo se mueven, pues también. Θα πρέπει ουσιαστικά να είναι. Si le metes en el voladero con ellos, si es buen adulto y canta, lo cogen mejor que. Efectivamente. Θα πρέπει λοιπόν στα εκτροφεία που κράτα τα πουλιά να υπάρχει και ένα ενήλικο αρσενικό το οποίο να κελαϊδάει γενικά για να μπορούν τα μικρά να ακούν. Y hay que tener mucho cuidado. Dile que los maestros no pueden ver a ninguna hembra. Δεν deben. Για να μην σε ερωτικό τραγούδι. Γενικά μα λέει ότι ο δάσκαλο δεν θα πρέπει να βλέπει θηλυκά, διότι ερεθίζεται το ζωάκι του και αρχίζει και τρελαίνεται και βγάζει ήχου που δεν πρέπει να βγάλει. Ναι, αλλά ακούει το μικρόφωνο. Θα πρέπει να μην βλέπει, να μην έχει επαφή γενικά με θηλυκά. Γιατί θα είναι πιο έντονη, πιο γρήγορο και όχι καθαρό το κελάρισμά του. Άρα θα πρέπει να αποφεύγουμε τα θηλυκά. Μα κάνω μια κόσα. Μέσα στα φεύγουμε. Por favor, hay una cosa muy importante. Να κάνουμε ένα διάλειμμα και να πάμε σε αυτές τις ώρες. Κάτι σημαντικό και το κλείνουμε τα θέματα. Vale. Un momento. Una cosa importante. Τα θηλυκά μένουν τα αρσενικά όταν είναι στο τέλος. Τι είναι το τέλος. Το τέλος της εκπαίδευσης. Τα θηλυκά πρέπει να είναι σε άλλο δωμάτιο. Cuando educas a los pájaros deben existir. No, deben estar juntos a ellos para las hembras. O los pollitos, sí, no, las hembras nuevas pues no suelen cantar. Lo que hay que quitar son las hembras viejas, que son las que cantan y hacen mucho defecto y pegan. Las nuevas están ahí, cuando las puedas quitar. Sí, porque tranquilizan a los pollitos. Καλό θα ήταν ουσιαστικά τα τουλάχιστον τα παλιά θηλυκά να μην υπάρχουν. Μientras que están mudando la pradera. Και ουσιαστικά επηρεάζουν τη φωνή τους. Mientras que están mudando, que son pollitos, hasta octubre, tienen que estar juntitos en la voladera. Μέχρι τον Οκτώβρη, όσο υπάρχει πτερόρια, μπορεί να είναι και μαζί, δεν έχουν πρόβλημα. Los jóvenes. Τα νεαρά πουλιά. Las hembras adultas, las madres, hay que quitarlas. Οι μάνες θα πρέπει να είναι χωριστά ουσιαστικά. Porque puede ser δωμάτιο ή χωριστά. Εν otra habitación. Sí, mejor. Καλύτερα ακόμα να είναι σε άλλο δωμάτιο. Να μην ακούγονται με λίγα λόγια, αυτό λέει. Una cosa importante, espérate. Κάτι πολύ σημαντικό. Por favor, falta una pregunta y nos vamos a dar. Ok, vale. Una cosa muy importante, que sepas, que sepáis. Κάτι σημαντικό πρέπει να ξέρετε. Hay un peligro en el voladero cuando sale el pollito típico dominante espabilado,
όταν βγαίνει στο εκτροφείο το κλασικό κοτοπουλάκι, το πουλάκι που είναι κυρίαρχο. Είναι και domina los demás πολίτες. Το οποίο κυριαρχεί επί των υπολείπων. Y claro, el dominarlo le siguen a lo que hace él. Y lo malo que ese pollito coja una falta. Όταν κυριαρχεί, τα υπόλοιπα το ακολουθούν. Και άρα, αν αυτό το οποίο είναι κυρίαρχο πάρει μια λανθασμένη νότα, τότε θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα. Αυτό είναι ένα κίνδυνο που υπάρχει στο εκτροπείο. Ese pollito, si tiene un defecto, lo van a pillar rápido. Και άρα, αν έχει κάποιο λάθος. Es el que dirige el cotarro. Τα άλλα θα το πάρουν. Es como cuando nosotros éramos jóvenes. Στην προκειμένη λοιπόν, αν πάρει, αν καταλάβει ότι υπάρχει θέμα, τότε το κάνει. Δεν λέει con cuatro adultos allí que lo βγάζει εκτό εκτροπείου. Ξεκινάμε μια σωστή εκτροπική χρονιά. ¿Cómo se empieza una exitosa o un exitoso año o qué piensas? ¿Que cómo se empieza un exitoso año de mi vida? Pues primero escoger los progenitores. Προφανώς το πρώτο είναι να επιλέξεις τους γονείς. Mucha afición, mucha paciencia. Πολύ υπομονή, πολύ ενασχόληση, καθαριότητα. Ir a comprar los padres, los progenitores, a sitios serios, a criadores serios. Και βεβαίως να αποκτάς τους γονείς από σοβαρά μέρη εκτροφή και σοβαρά μέρη εκτροφής. Y luego, como siempre, suerte. Και κοντά μου βέβαια, τα υπόλοιπα χρηματίγεις. Allí hay un refrán que dice, al labrador tonto, o sea, al labrador nuevo, patatas gordas. No existe en griego. Είναι μια παροιμία που βέβαια στα ελληνικά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Quiere decir que empieza a lo mejor les pillar la patata magorra, que luego hay otro que lleva criando 25 años. Ουσιαστικά μπορεί να είναι αυτό που λέμε στα ελληνικά με λίγα λόγια, είναι η τύχη του πρωτάρι. Μπορεί να εκτρέφεις, να ασχολείς τα λοιπά και να μην έχει κανένα αποτέλεσμα, μπορεί κάποιος ασχοληθεί πρώτη χρονιά και να έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Paciencia, aquí tenemos a un gran criador, uno de los mejores. Αυτό χρειάζεται ουσιαστικά υπομονή και ο Γουανί ήταν μεγαλύτερο και καλύτερο εκτροφή. Λέω 50 años recopilando. Pero era base de paciencia. Με μία ουσιαστικά καριέρα, θα λέγαμε, 50 χρόνων, αλλά και πήγα πάρα πολύ υπομονή. Escuchar los pájaros, estar constante con ellos, no estés todo el día, pero. Ακούς τα πουλιά και να είσαι βέβαια και συνεπής απέναντι, να υπάρχει μια συνέπεια απέναντι σε αυτά. Βεβαίως όχι να καταλάβει όλη την ημέρα σου τα πουλιά. Ser humilde, aprender de gente, no el primer año. Να είσαι γενικά ταπεινός και να μαθαίνεις από τον κόσμο που μπορεί να γνωρίζει, να μην το πες ξερόδες με λίγα λόγια. Escuchar los consejos de los veteranos. Ακούς τις συμβουλές των βετεράνων στον τομέα αυτό. Que sean, que hayan demostrado gran afición y honradez. Και που έχουν βεβαίως αποδείξει και ενασχόληση αλλά και τιμιότητα απέναντι στο στηράτσι. Y hacer y participar en eventos y en organizaciones. Και βεβαίως να συμμετέχεις και σε οργανώσεις σαν για αυτή, δηλαδή να κάνεις πράγματα. No guardarse, esconder sus. No sus grandes secretos, sino participar de su sabiduría con los demás. Αυτό που είπε από την Ελλάδα, θα σας καταλήγω. Εγώ, να μην κρατάς τα περίφημα μυστικά υποτιθέμενα για τον εαυτό σου, αλλά γενικά να μοιράζεσαι την όποια γνώση έχεις με τους υπόλοιπους. Μεγάλο θέμα. Γι' αυτά. Αυτά. Κωνστάνθια, ουμιλτά, συνέπεια, ταπεινότητα και υπομονή. Y aprender de los errores. Y aprender de los errores. Και να μάθεις από τα λάθη επίσης. Πόσα ζευγάρια μπορεί να διαχειριστεί κάποιος όταν έχει εξοδομία. Και πόσες παρέχεις. Κάποιος μπορεί να βοηθάσει. Και πόσες παρέχεις που είναι να κάνουμε μανιχάρια πρακτικά και τα κοντραβάλλω και τα ταμιότρα. Depende. Depende del sitio. Depende del sitio, depende del tiempo que puedas aprender. Από το χρόνο που μπορείς να αφιερώσεις. Yo aconsejo que de nuevo no os liéis con muchas líneas, coger una línea buena, atenderla, ver qué tal sale, y crear un máximo de 50-60. Εκτρέφεις το πολύ 50 ή 60. A tener 20-30 machos de canto. Αρσενικά ουσιαστικά που κυβερνάει. Con 20 machitos de, para sacarlos 4 o 5 equipos, sacarlos, disfrutas más,
los atiendes mejor, los dominas más. Γιατί ουσιαστικά με λιγότερα πουλιά, ξέρω εγώ, 3-4 που θα επιλέξει από όλα αυτά, προφανώς μπορεί να ασχοληθεί περισσότερο και να τα φροντίσει και πολύ καλύτερα από ότι με έναν όγκο πουλιό. Hay gente que cría 200 pájaros, Juanito ha llegado a criar 200 pájaros, pero claro, υπάρχει κόσμος, tenía mucho sitio, lo dominaba. Μπορεί να εκτρέφει και 100 πουλιά, αλλά όπως ο Juanitos, αλλά αυτός έχει σαφώς πολύ χώρο και προφανώς τον χρόνο. Y mucha afición. Και βεβαίως πολύ ενασχόληση. Γι' αυτά, eso es lo que hay. Να έχεις πάντων αυτό. Si el primer año tenías con 200 πάρεχα, πούμε, γιατί αφήνεις. Το πρώτο χρόνο, λοιπόν, να ξεκινήσει με 200 δεκάρια, τότε προφανώς δυσιάζει το παιχνίδι, δεν μπορεί να τα ελέγξεις. Y te viene un defecto de alguno, porque entre 200 pájaros te puede salir un. Juanito, cuando eso ya entendía, y los cogía a los vuelos, o sea, si ya tú, es muy fuera. Και αν μεταξύ αυτών των 200 προφανώς πουλιών που εσύ θέλει να εκθρέψει, προφανώς βγει κάποιο ελάττωμα, τότε θα πρέπει να αφαιρεθεί. Ας πούμε, αυτός που έχει την πύρα μπορεί να καταλάβει αμέσως τι γίνεται και να το πετάξει από το εκπροσωπείο. Tienes 200 o 100 machos o 70 machos y uno de ellos no te das cuenta y tiene un defecto que lo transmite. Y lo aceptan los demás, pues a los dos días tienen todo con defecto. Ουσιαστικά σου λέει ότι αν μέσα σε αυτά τα πουλιά υπάρχει ένα έστω αρσενικό το οποίο μπορεί να έχει ελαττώματα, τότε σε ενεργείο φθαρμού χρόνο το πάρει καπάρι, προφανώς έχει μολύνει, θα λέγαμε, τα πουλιά τα υπόλοιπα. Νεαρό αρσενικό. Άλλα δεν είναι ούτε ούτε μάτσο χόβεν. Sí, sí, un macho joven o un macho viejo que te ha salido con un defecto. Είτε νεαρό, είτε και ένα παλιό ουσιαστικά το οποίο έχει αποκτήσει κάποιο λάθος που δεν έχει πάρει το πάρει. Το νεαρό μπορεί να επανέλθει. El joven puede reponerse. No, no. Pues sí, como un defecto. Bueno, puede, metiéndolo, apartándolo y metiendo con cuatro. Ahí, θα μπορούσε, εάν το χωρίς, το βάλεις με 3-4 εν πάση περιπτώσει. Hay pájaros a veces que salen con algún defecto y luego se corrigen ellos solo, muy poco. Υπάρχουν και πάρα πολύ λίγα βέβαια τα οποία αυτοδιορθώνονται. Αλλά είναι πάρα πολύ λίγα αυτά που έχει σπάνια. Yo he tenido pájaros que han salido con un defecto, una nasal impresionante. Y a los 15 días se ha recorrido. Υπήρχαν πουλιά που βγήκαν ουσιαστικά με έρρινες αποδόσεις, αλλά στους 15 μέρες βλέπεις. El año pasado tuve un. Τις εξάλειψαν. El año pasado. El milagro. Sí. No, claro, porque son de esa de esa genética que se corrige con el tiempo, muy pocos. Είναι πάρα πολύ λίγα βέβαια αυτά τα οποία που θα μπορούσαν με τον καιρό να ακόμα και το έρρινο να το διορθώσουν. El año pasado tuve un pájaro amarillo muy bueno. Πέρσι είχε ένα κίτρινο que estuvo toda la temporada cantando muy bien y al final. Όλη τη διάρκεια τραγούδουσε τέλεια, αλλά στο τέλος. Lo iba a criar y de momento fijé un arma. Και το έβαζε ουσιαστικά για να αναπαραχθεί, αλλά προφανώς κάποια στιγμή παρέγαγε για τον ήχο που είχε πανέρινο που δεν τον είχε ακούσει ποτέ ζωή του. Los seres vivos cambian. Πρόκειται για ζωντανά πλάσματα και αυτό μπορεί να υπάρχει και σε αλλαγές. Hay que estar constante. Πρέπει να είσαι γενικά συνεπής. Muy importante. Pregunta. Εγώ να επανέλθω στο Juanito. Να ρωτήσω καταρχήν, να το πάμε έτσι πως. Καταρχήν, για να βοηθήσουμε και τους νέους εκτροφείς, να μας πει ο Juanito τι θα συμβούλευε ένα νέο εκτροφέα, πώς να ξεκινήσει τα ζευγάρια του, δηλαδή ποια ζευγάρια θα έπρεπε να επιλέξει, δηλαδή αν είχε πουλιά που είχαν τις κάποιες νότες και κάποια άλλα τους έλειπε. Γιατί παρατηρήθηκε το φαινόμενο να υπάρχουν εκτροφείς που να έχουν σε κάποια πουλιά κάποιες νότες, σε κάποια να μην έχουν κτλ. Τι συνδυασμούς θα πρέπει να κάνουμε καταρχήν και να το προχωρήσουμε. Βέβαια, τα πρέπει σε ρευθύνει από τους υπόλοιπους κρυαδόρες, μόνο σε ράπτο, ρίχε και σίγουν πιέτα, σίγουν πιέτα θέλουν να λακρύουν, για να μοντώνουν καναρισμό. Πώς επιλέγουν συνδυασμούς. Ο Άνεσον Λασκόρες και Τεβερία, sobre qué debería prestar atención, cómo se elegían las parejas en práctica. Y si, por ejemplo, un macho tiene unas notas buenas aquí, otro tiene otras notas que son buenas, pero le faltan, no sé, ¿cómo se podría elegir a las parejas para empezar una cría? Claro, es muy difícil, que no sabes nada de timbrado, pues tú no sabes lo que tienes, porque vas a escuchar al pájaro
y tú si tienes un roce, le vas a notar que hace un defecto, está defectuoso el pájaro. No hace la canción, es como a una persona que está cantando y le sale el kiriki de la garganta y todo. Ya, pues así le pasa al pájaro. Ese pájaro lo que tienes que hacer, lo que tú no sabes porque estás empezando, es quitarle. Κοίταξε, αν ξεκινάς ουσιαστικά με κάποιον, ξεκινάς την εκτροφή σου, προφανώς θα πρέπει να ακούσεις κάποια πουλιά νωρίτερα, να ξέρεις αν θα βγει μια νότα, το ρόθε που έλεγε, το ξεστήμπας περιπτώσει, και να το αφαιρέσει, να μην το βάλεις. Αλλά πρέπει να το ακούσεις προφανώς νωρίτερα, δεν μπορεί να ξέρεις εξ αρχής τι έχεις, αν δεν έχεις ακούσει. Μια κόσα δεφεκτουόσα και του σέπα, και άμα ante la duda es decir, bueno, voy a retirarle porque me está dando cosas que no es propio del pájaro, no es que sea propio, que tú no lo sabes, pero si le ves tú algo raro, porque claro, si empiezas con una cosa es como meterte en un ordenador, si tú no sabes, vas a dar teclear por todos los sitios y no te van a salir las cosas bien. Ok, προφανώς θα πρέπει, εμένες αυτό, ουσιαστικά θα πρέπει να ακούσεις το πουλί, να καταλάβεις αν είναι καλό ή όχι, πως αν σε υπολογίζεις, λέει, αν δεν κοιτάζεις το πληθυσμό, προφανώς θα κάνεις λάθη. Θα πρέπει να έχεις μάθει ή να ακούσεις, να ξέρεις καταρχάς αν το αρσενικό είναι καλό ή όχι, αν βγάζει περίεργες νότες ή όχι. La experiencia la vas a ir cogiendo cada año que vaya pasando, pero tú tienes que ir con gente que sepa lo que son los pájaros para asesorar. Την εμπειρία ουσιαστικά λοιπόν δεν μπορεί να αποκτήσεις αυτόφυκτη, έτσι την αποκτάς με τα χρόνια, αλλά προφανώς θα πρέπει να έχεις επαφές με κόσμο ο οποίος ξέρει από πουλιά και άρα να μπορείς να παίρνεις εμπειρία από εκεί. Περίμενε. Solución. Lo que dice Juanito. Consultar. Η λύση λοιπόν σε αυτό που είπε είναι να συμβουλεύεσαι προφανώς. Cuando uno empieza sin saber nada, es muy difícil. Αν κάποιος λοιπόν ξεκινάει χωρίς να γνωρίζει τίποτα, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Να ρωτήσω κάτι πιο συγκεκριμένο. Ωραία, προφανώς. Αν έχω ένα αρσενικό το οποίο δεν έχει τσάο και πιάο. Συγκένει μου μάτσο και είναι τσάο και πιάο. Αλλά έχω μια θηλυκιά. Πέρα ότι είναι ένα έμπρα. Όπου η γενιά της πίσω. Τις υποφθινητόρες. Έχει τσάο και πιάο. Λοστενία. Εάν θα τα ζευγαρώσω, θα μου δώσουν. Παρεχάρλος, λενταράρ, πάχαρος βάλιδος. Sí, porque el pájaro es hereditario de sus notas. El pájaro la lleva dentro. ¿Entiendes? El padre las tiene, la madre. Claro, el padre y la madre las tiene. La madre las tiene por sangre. Tener en cuenta que la hembra aporta más que el macho siempre a la cría. Το θηλυκό είναι αυτό το οποίο προφανώς δίνει περισσότερα στο νεοσό, σε γενετικά. Παρά ο πατέρας μας λέει, έτσι, οπότε προφανώς λέει θα έχεις... Και θα πρέπει να έχω από και δάσκαλο για να το βγάλει ή θα το βγάλει η εποχή. Tendrá que tener también un maestro para que pueda sacar esos chaupiados o lo sacará solo. No, bueno, de momento lo puede sacar solo, pero si tiene un buen maestro... Μπορεί και μόνο του, αλλά αν έχει και ένα καλό δάσκαλο, προφανώς... Eso le influye mucho a los pollos. Αυτό, el maestro esté cantando y el pollo esté escuchando. Έτσι. Δηλαδή και το φέρει από μόνο του γενετικά, μας λέει άρα μπορεί να το βγάλει, αλλά αν υπάρχει ένας καλός δάσκαλος, ήδη από μικρό, επειδή ακούει αυτό που λέει και πριν ουσιαστικά, από μωρά, προφανώς θα το βγει καλύτερα. Και άρα για να ενδυναμώσουμε μία νότα η οποία είναι χαμηλή σε αξία από την αξιολόγηση που κάναμε εδώ, τη βαθμολογία που μας δώσαν, είπαν ότι οι καστανιέλες ήταν σχετικά χαμηλές. Pues para potenciar una nota. Por ejemplo, dijisteis que las castañuelas son de baja calidad o bajas. ¿Me qué otro modo podemos elevarlas en ese nivel? ¿Cómo se podría elevarla de nivel, digamos? De nivel es tener buen. La cosa es tener buen maestro. El maestro tiene. Να έχεις καλούς δασκάλους πρώτον. Que te dé todas las notas bien. Και να προφανώς να προφέρει και καλά την νότα. El pollito cuando nace. Va a aprender, es como un niño que le llevas al colegio. Είναι όπως το παιδάκι, ουσιαστικά που μαθαίνει, άρα από πολύ μωρό. Va aprendiendo, ακούει... Entonces, si tiene buenos maestros, va a aprender cosas buenas. Si αν λοιπόν un maestro, έχεις ένα καλό δάσκαλο, προφανώς θα μάθει καλά πράγματα. Αν έχεις κακό όμως δάσκαλο... Si tiene maestro malo, va a aprender las cosas malas. Entonces, el maestro, el pollo va a estar escuchando. Y el pollito va a salir... Cantando a lo que él está escuchando también, aunque lleva las notas hereditarias. Ουσιαστικά τις
κληρονομικές νότες που φέρει έτσι κι αλλιώς, θα τις αποδώσει ακούγοντας από πάρα πολύ μικρό έναν καλό δάσκαλο. Αν ακούει έναν καλό δάσκαλο, προφανώς θα αποδώσει και τις νότες. Και πόσους δασκάλους θα πρέπει να έχουμε στην εκτροφή μας ανάλογα με τα μικρά, δηλαδή υπάρχει κάποια αναλογία και πού πρέπει να βρίσκεται αυτός. Sí, hay un porcentaje de maestros que uno debería tener en un criadero en rapporto a los pollitos que sí. tiene, ¿cuál sería este porcentaje? El porcentaje con tres machitos o cuatro machitos, sí. maestros, porque unos te van a aportar una Chris cosa Dascali. Y otros te van a aportar sí, otra sí, cosa. Sí, sí, sí. ¿Para cuántos pollitos? Pues los que quieras. Si en un sitio sí. una voladera, no estamos grandes, pero con eso les sobra. No, quieren saber, unos 50, unos 60. No, 100 pájaros, 100. Δύο, τρία ή τέσσερα αρσενικά ουσιαστικά. Ακόμα και λέει 200 μικρά. Ακόμα και είπε για 100 σε ένα εκτροφείο. Μάλιστα. Και πού πρέπει να βρίσκεται, να έχουν οπτική επαφή, να έχουν κοντά, ψηλά, κάτω. Και τα χαρακτηριστικά relación óptica con el maestro, deben verlo, debe estar con ellos, debe estar separadamente, ¿cómo? El macho no tiene que ver a nadie. Oír lo que quiera, pero el maestro no tiene que ver a ningún pájaro ni nada. Λοιπόν, το όχι, δεν πρέπει ουσιαστικά να υπάρχει καμία. Ούτε να βλέπει άλλα πουλιά από δάσκαλο ουσιαστικά. Escuchar de otro. Να ακούνε, αλλά μην υπάρχει ουσιαστικά η οπτική επαφή. Y luego, cuando estando en la voladera, el macho va a estar cantando, pero luego, cuando ya coges, sacas de la voladera y lo metes en la jaula de concurso, que es cuando. Él ya ha aprendido, pero en la jaula de concurso es cuando ya lo metes y lo tienes una semana que se adapta a la jaula, él los tapas. Y entonces ahí aprenden, ya lo llevan aprendido, pero ahí es cuando aprenden más los pollos cuando están tapados. Porque el pollo está. Ουσιαστικά, βέβαια, ακόμα και όταν τα βάζεις στα κλουβιά του διαγωνισμού, οπότε και τα καλύπτεις, γι' αυτό ακριβώς λέει το λόγο τα καλύπτεις, θες να μην υπάρχει οπτική επαφή. Βεβαίως έχουν μάθει, λέει, νωρίτερα ούτως ή άλλως. Αλλά το καλύτερο είναι, ακόμα και πριν τον διαγωνισμό, να μην υπάρχει αυτή η οπτική επαφή. Γι' αυτό και τα σκεπάζουν ακριβώς τα πουλιά. Και μια σκέπη, μου επιτρέπετε να συνεχίσω τις ερωτήσεις. Ναι. Ποια, καταρχήν, τα μικρά τα έχει, έχουμε τα αρσενικά και τα θηλυκά σου. Μικρά εννοώ. Mm. Μικρά, πόσο μικρά έχει. Στου φετινού. Από όταν γίνονται, ρε παιδί μου, και από χαρακτηριστικά. Τα βάζουμε στι κλούβε. Προσπαθούμε να ξεχωρίσουμε τα αρσενικά και τα θηλυκά ή τα αφήνουμε όλα μαζί εκεί μέσα. Τα αφήνουμε όλα μαζί πριν, αλλά οκ. Bueno, los pequeños, los pollitos, ¿no? Antes de que termine la muda, se dejan. ¿Machos y hembras en el mismo criadero o no? ¿O se separan? Si tienes sitio, porque tú cuando veas en el voladero que un pájaro, está un hermano está cantando, lo mejor es cogerle ese macho con una pistolita de agua, le coges y le metes a un voladero distinto. Sí, pero hasta qué momento se ponen todos juntos machos y hembras. Hablamos de los pollitos. Claro, de los pollitos. Okay, de los pollitos, cuando ya empiezan ellos a la pipi, y que este es un macho. Entonces le coges y ya le metes en otro sitio solo. Por eso, coges otro macho. Coges otro macho, coges otro macho y le metes los machos solos. Y las hembras, cuando ya, vamos, dejas tu voladero, todos los machos juntos. Ya cuando sepas que ya son todos machos las hembras, si tienes otro sitio, quítalas para que no copien el piado de las hembras. Te lo llevas a otra habitación y si sale algún macho en eso, tú coges un macho y los tienes juntos todos. Porque me voy a olvidar. Bueno, λέει ουσιαστικά ότι μαζί, όπως είπαμε και πριν, αρσενικά θηλυκά, οπότε κάθε φορά που θα ακούς κάποιο αρσενικό να κυραϊδεύει, προφανώς το αρχίζεις και το χωρίζεις. Έτσι. Μέχρι ότου χωριστούν όλα τα πουλιά και μείνουν όλα τα πουλιά. Και ποια χρονική στιγμή, φυσικά έχει να κάνει και με τον διαγωνισμό, αλλά ποια χρονική στιγμή πρέπει να τα βάλουμε στα μικρά κλουβάκια τα ατομικά και από τη στιγμή που θα τα βάλουμε στα κλουβάκια τα ατομικά, ποια διαδικασία ακολουθούμε μέχρι να πάμε δουλειά στο διαγωνισμό. Pues, más o menos, ¿cuándo se deben poner los pollitos que van a concursar, digamos, en las jaulas de concurso?
Οπότε τα βάζουμε κοιτάκι και είπες μετά τι άλλο. Και μετά ποια διαδικασία ακολουθούμε μέχρι τη μέρα του διαγωνισμού. Πονιέντολος, εν λας χάουλας, de concurso, cuáles son las, los procedimientos. Normalmente cuando baja el pollito ha terminado el plumaje. Ουσιαστικά όταν έχει πλέον περάσει την τερόρια, μπαίνει στο κλουβάκι. Que suele ser mayormente pues hasta último de agosto. Που συνήθως είναι τέλη Αυγούστου, pero depende del área. Depende unos sitios más o menos, pero vamos, mayormente a primero de septiembre ya. Ok, ήδη μέχρι 1 Σεπτεμβρίου προφανώς έχει περάσει την τερόρια. Los metes, la, yo los meto más o menos para 5 o el 6 o el 10 de septiembre los meto. Μέχρι 10 Σεπτεμβρίου τα έχει βάλει ήδη σε, ο ίδιος σε κλουβάκια. Okay. Los tienes una semanita que se adapten a, al comedero y al palito. Μία εβδομάδα για να συνηθίσουν, εν πάση περιπτώσει, και στις πατήθρες αλλά και στο, στο ταΐστρα του. Tienes que estar pendiente porque como viene de unos voladeros grandes a meterle una... Βεβαίως θα πρέπει να είσαι σε επιφυλακή γιατί εφόσον προέρχεται από ένα μεγάλο εκτροφή, αυτός και προφανώς δεν κοιτάει άλλα αυτές τις αίθουσες, αν το βάλεις ένα μικρό λίγο μέσα... Tienes que observar porque cogen estrés. Estresάρονται. Y como se han adaptado, pues ya coges una cortina, colocas una cortina y los tapas. Και εφόσον έχουν, έχεις παρατηρήσει ότι πλέον δεν είναι αγχωμένα, παίρνεις κάποια κουρτίνα και τα σκεπάζεις. Αμέσως, δηλαδή, από την πρώτη δεύτερη εβδομάδα. De pronto, desde la segunda, por ejemplo, semana, están adaptados o no. Και τα βγάζεις την πρώτη εβδομάδα, βγάζεις την κουρτίνα και το... Μία φορά την ημέρα, μία φορά το πρωί και μία το απόγευμα. Αυτό όμως δεν τα καθυστερεί, αυτό το σκοτίνισμα δεν τα καθυστερεί στο να προπληρώσουν το τραγούδι τους. Pero esta oscuridad que los ofreces tú no les tarda en completar sus cantos. No, no pasa nada, porque tú, el pájaro, mientras está tapado, el maestro está cantando, él está tranquilo. Διότι λέει ουσιαστικά όσο είναι καλυμμένο και λαϊδάει, ουσιαστικά ο δάσκαλος το πουλί είναι ήρεμο προφανώς και ακούει. Άρα δεν το επηρεάζει. No se mueve el pollo, está escuchando, δεν κινείται εφόσον είναι καλυμμένο, είναι ήσυχο και ακούει απλά το δάσκαλο. Ο Χρήστος. Destaparlo quiere decir que cuando tú le destapas, el pájaro lo que va a hacer es cantar todo lo que él ha escuchado. Και όταν το ξεσκεπάζει ουσιαστικά, λέει ότι το πουλί προφανώς αρχίζει και λέει αυτά τα οποία έχει ήδη ακούσει. Y le vas acostumbrando como hacemos con las maletas. Και βεβαίως το συνηθίζεις ήδη από τότε με αυτό που κάνεις με τις βαλίτσες. Και άρα συνηθίζει όταν ανοίγεις τη βαλίτσα, προφανώς αρχίζει να ξανακελαϊδάει εφόσον έχει βγάλει τη βαλίτσα. Τη βαλίτσα όμως μια εβδομάδα πριν ή από την αρχή. Από την αρχή. Όχι τη βαλίτσα. Α, τη βαλίτσα όχι, εντάξει. Μια εβδομάδα πριν. Και στο διάστημα αυτό που είναι στα κλουβάκια διαγωνισμού, τι διατροφή. Cuando están en las jaulitas de competiciones, ¿cuál sería su alimentación? ¿Hay una alimentación la especial? La alimentación la que están comiendo relativamente, cuando, vamos, ya sabes que en el verano hay que echarle menos grasas, en verano, en invierno pues se le echa un poquito más, yo que sea, cañamón, el hecho que tenga grano con más... Χρειάζεται περισσότερο, εντάξει, τα κλασικά, το χειμώνα, περισσότερο λίπος, η πρωτεΐνη, επειδή ακριβώς είναι χειμώνας. Όχι το χειμώνα. Αυτό λέει που αφήνεις, που το ταΐζεις γενικά. Εδώ και φωτισμό. Τι φωτισμό, θα πούνε ξεπασμένο. Ναι, έχει φως από πίσω, γενικά είναι σκοτεινό το σημείο. Cuando los tapas, es decir, desde la primera, esta semana, después de la muda, deben estar en plena oscuridad o hay luz? No, no, es plena oscuridad, tiene que estar tapado. Όχι, είναι πλήρως σκοτάδι. Πλήρως σκοτάδι και μην είναι τίποτα. Lo que es conveniente, que ya cuando lleve 15 días con él, es sacarlo también, jaula, sacarla, ponerlo de 4 en 4 para que tú vayas seleccionando. Y esto que puedes hacer es que vas a poner 4 en 4 y vas a empezar a elegir lo que te gusta. Vas seleccionando lo que a ti más te guste, haciendo los equipos. Και δημιουργείς έτσι, εκείνη την περίοδο δημιουργείς και τις ομάδες. Este pájaro es más fuerte, pues ponerlo con lo más fuerte. Estos son más suaves, ponerlo con. Ουσιαστικά να βάζεις τα πιο δυνατά με τα πιο δυνατά, τα πιο απαλά με τα πιο απαλά, σε εκείνη όμως την περίοδο. Και στην ομάδα πώς βάζουμε τα πουλιά, δηλαδή κάτω ποιο βάζουμε, στη μέση που βάζουμε. Cuando hay los equipos, ¿en qué orden se pone el pájaro? Por ejemplo, ¿por debajo qué se pone? Por debajo el que más tiene más.
más que está más fuerte siempre solo el caminotero es más dilatado y el más débil mayormente no es que más débil que es el más flojito pues arriba es para que viene que sea más rápido en salir mayormente se pone para que los hace rápido a los otros y entonces para hacer una musicalidad de los pájaros es como cualquier los más fuertes adelante los más flojitos atrás mayormente que haga una melodía que vaya cantando mayormente de más fuerte a mucho. Ουσιαστικά για να υπάρχει μια μουσικότητα, ξεκινά από το πιο δυνατό προς το πιο αδύναμο. Και σαν ομάδα των παρουσιάζουν. Για το κοιτάω. Κάτω το πιο δυνατό. Γιώργο, δεν κατάλαβα κάτι. Όταν τα βάζουμε να ακούσουμε τα πουλιά, μια εβδομάδα πριν τον διαγωνισμό τα ακούμε και τα φορίζουμε, ποιο θα βάλουμε πού. Όχι, los pájaros para escuchar los escuchas una semana antes del concurso. Los pájaros hay que escucharlos todos los días. Todos los días hay que escucharlos. Ναι, αφού το έχουμε κλεισμένο. Αυτό λέει, los catanís δύο φορές την ημέρα. Hay gente que se los lleva en el coche al trabajo, los deja. El coche la puerta fermo, το κύριο σου δουλειά και το πάρεις. Θα ξαναπέσουν στο τέλος. Sí, casa que tiene... Por cuánto tiempo lo dejas estampados para que cante. Pues claro, hay que dejarlo media hora, otra media hora. Τρία, τέταρτα, μισήρα, τρία τέταρτα. Δηλαδή, Γιώργο, δηλαδή το σκοτεινιάσμα γίνεται από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο. Pues, me dijo que la oscuridad, los tapas desde más o menos finales de septiembre hasta cuando se presentan las competiciones. Pues, hasta que ya coger empieza la competición, lo vas sacando constantemente, pues luego ya, antes de los concursos, hay que acostumbrarnos a meterlo en la maleta, porque también... Όχι, γιατί πριν το διαγωνισμό, λέει, θα βάζεις και στη βαλίτσα. Ναι, το σκοτεινιάσμα είναι... Από το μέσο διάστημα μπαίνουν ξανά στην πλούβα για λίγο και να ξαναπούν τα πλουδάκια. En ese lazo de tiempo, digamos, se ponen otra vez en el aviario, después deberían poner. Contra más le mueva el pájaro, para arriba, para abajo, es lo mejor que le puede hacer, que el pájaro no se asuste de nada. No, dijo él, si les cambias de la jaulita, si los sacas de la jaulita y les pones en un aviario grande para que puedan volar, etcétera. Entonces no le está tocando a él. Los abajan. Όχι, γιατί προηγουμένω δεν το εκπαιδεύει για διαγωνισμό. Είπα από τότε μέχρι τότε είναι αυτό. Πες. Πρώτα λίγο, τρεις μήνες τώρα, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος που έχουμε διαγωνισμό περίπου εδώ. Τα πουλιά πες, όπως τα έχουμε κλειστά και τα βγάζουμε τρεις φορές την περίοδο. Δύο φορές, τέλος πάντων. Δεν θα πέσει η φωνή του, ας πούμε. Αυτό είπε ο Το είπε αυτό, όχι. Ούτε θα χάσουν νότες. Όχι. Παίρνουν, τους είπε ο δασκάλος. Το λέτε. Γι' αυτό ήταν οι δύο φορές την ημέρα για να... Οκ. Είμαι δίκο, έσως πάχαρος και δέσδε Σεπτέμβρη, hasta los concursos de tienes. ¿Cuándo y cuándo van a tomar la luz del sol? Es importante que tomen la luz del sol. Pues en vez de sacarlo en su casa, sacarlo en la terraza, lo ponen en una mesa y ahí lo echan. Λέει ουσιαστικά ότι επιτρέπεται να βάλεις το πουλάκι για να τα ακούσεις όταν βγει τις δύο αυτές φορές. Αν ξέρω εγώ έχεις κάποιο παράθυρο, κάποια βεράντα μπορεί να το βάλεις για να τα ακούσεις, αυτά τα τρία τέταρτα ή μισά ώρα που το κάνεις κάθε μέρα, να το προφανώς παίρνει και φως. Όχι σε άλλη περίπτωση. El pájaro contra más le muevas y más te le lleven por ahí o más le esto, mejor canta. Ok, το θέμα είναι να το κινείς ουσιαστικά. La posición. La misma para que los pájaros en los palos, que no se tire, vamos. Que cambies de sitio. Pero vamos, la posición que tenga en los palos tiene que llevar para los críticos. No lo llamas, en la jaula siempre tiene. Vamos a ver. Lo importante es buscar, como ha dicho antes Juan, buscarle su posición en el lote. Το σημαντικό ουσιαστικά λέει να ψάξεις να βρεις, γενικά μιλάμε τώρα για τις τετράδες, να βρεις τη θέση που θα πρέπει το κάθε πουλί να έχει στην τετράδα μέσα. Una vez que se ha buscado la posición, el más valiente, abajo, para que transmita su valentía arriba, para que les anime a cantar, porque si pones el más valiente, el más potente arriba, los apaga los de abajo. Entonces el más valiente arriba, el más suave, el más dulce, y pájaros los del medio, pues eso por todo. Pero siempre sacarlos en esa posición. Γι' αυτό βασικά είναι σημαντικό γενικά, αυτό που είπε πριν βέβαια, είναι σημαντικό το πώς θα βάλει. Προφανώς το πιο δυνατό μέχρι το πιο χαμηλόφωνο, ώστε να
παροτρύνει τα υπόλοιπα προς τα πάρουν εκλέγει. Cuando ya veo en su posición que le pertenece, pues lo sacas. Ese lote en esa posición en diferentes sitios. Και βεβαίως, αυτό λοιπόν, και αυτό δεν είναι η απάντηση, ότι θα πρέπει να τα μεταφέρεις γενικά στο χώρο για να συνηθίζουν γενικά και διαφορετικές εικόνες. Todo eso bueno para que se acostumbre. Ah, sí, ακόμα και γατιά και σκυλιά να υπάρχουν. Λέει, θα πρέπει είναι μια χαρά να υπάρχουν ακριβώς για να μην τρομάζουν στο πουλιά. Για να συνηθίζουν να ξεκινώνται. Εκτός από τις θέσεις που θα μπουν τα πουλιά, με ποια κριτήρια διαλέγουμε την ομάδα, δηλαδή. Γιατί κάποια πουλιά είναι λίγο πιο γρήγορα, κάποια λίγο πιο αργά. Τι να προσέχουμε όταν φτιάχνουμε μια ομάδα. Πάντω σε χρέο τύπο και σόβρα και υπερσταρατενθιών. Είναι λίγο πάνω στον μαγκελότερο που μα λένε του και ο τρόπο. Εσύ αρμοφένει. Eso es lo que te he dicho, que lo más, tú coges los más fuertes a pantalón y los más flojos a pantalón. Luego tú vas haciendo. Θα πρέπει να ξεχωρίσει τα πιο δυνατά γενικά πουλιά και τα, πιο, και τα λιγότερο δυνατά πιο αδύναμα γενικά. Χωρίς γενικά τα πουλιά. Okay. Porque eso influye mucho cuando lo llevas a concurso. Si pones un pájaro fuerte arriba y un pájaro abajo, que sea que esté menos fuerte, que cante más suave, el de arriba no le va a dejar ni de cantar. Al de abajo. Ουσιαστικά τα πιο ψηλά δεν θα αφήσουν ποτέ να τραγουδήσουν τα χαμηλότερα πουλιά. Δηλαδή, αν αυτό που είναι ψηλά είναι πιο δυνατό σαν ήχος, προφανώς θα δημιουργήσει πρόβλημα σε αυτά που είναι χαμηλότερα από κάτω, καπελός. Γι' αυτό ουσιαστικά ξεκινάς με τα πιο δυνατά, αφού έχεις επιλέξει μεταξύ δυνατών και μεταξύ αδυνάμων. Έτσι. Με τα πιο δυνατά κάτω και πηγαίνεις, υποτίθεται σταδιακά, κλιμακωτά στο πλέον αδύναμο που είναι και το πρώτο. Μόνο αυτά κοιτάμε. Μόνο αυτό. La base fundamental de los concursos es la preparación de los pájaros como los tienes que llevar. Το βασικότερο ουσιαστικά σου λέει ότι είναι η προετοιμασία που θα κάνεις, εφόσον έχουν επιλεγεί μέχρι να πας στο διαγωνισμό. Και πώς διαλέγουμε κατηγορία μονά ή τετράδες. Y cómo se puede elegir la categoría de los singles o de los equipos de cuatro? Pues los pájaros rápidos que te canten los cuatro a la misma vez, esos son los que mayormente se llaman los equipos, que vayan homogéneamente los cuatro igualitos. Y hay nada más que ponerlos y te salen los cuatro cantando a la misma vez. ¿Y los individuales? Y los individuales pues son pájaros buenos, pero uno canta, el otro se calla, λοιπόν, αυτό ουσιαστικά που θα προσέγγισε, προφανώς τετράδες είναι να βρεις πουλιά που θα τηρούν τις προϋποθέσεις αυτές, αλλά και που θα κελαϊδάνε ταυτόχρονα ή δυνατόν, ενώ τα μόνα ουσιαστικά είναι τα πουλιά τα οποία βλέπεις τα βάζεις μαζί με άλλα και είναι πάρα πολύ καλά βέβαια, αλλά δεν ακολουθούν γενικά το όνομα. Ναι, αλλά στις τετράδες θα πρέπει να βρούμε και την αρμονία, να κερδίσουμε και πόντους από την αρμονία. Sí, pero los escuadros, digamos, plantillas, hay que encontrar también la armonía. No, es que la armonía, los cuatro pájaros, si es que es lo que pasa. Tú cuando tienes un equipo bueno que va a los cuatro, es más difícil sacar un premio con un equipo que los individuales, porque tú lo metes a los individuales y dices, okay, bueno, si sí, canta, claro, pero, saca, pero la armonía, ¿cómo se puede la armonía, llegar a la armonía? Digamos. Pero la armonía, como él no lo sabe, si es ya perfecto en ello, pues vas a ver la armonía que tienen los cuatro pájaros. Va poniendo el más fuertecito abajo, el otro, y entonces la armonía la van a coger porque cuando cante. Si este caso leo que la armonía arquitectura de Bern Monatus. Με λίγα λόγια, εφόσον βάζεις τα πλέον δυνατά από κάτω και πηγαίνεις τα διακάστο. Ναι, μα η αρμονία όμως προκύπτει από τη βαθμολογία. Δηλαδή, μπορεί να τραγουδάνε όλα να λένε συνεχώς, αλλά το ένα είναι με λιγότερους πόντους, το άλλο με περισσότερους πόντους. Οπότε θα χάσει την αρμονία. Βρείτε και. Εγώ σας χαιρετώ. Με λίγο la αρμονία εντάξει, και πάνε τα βλέπω από τα πατιών. En este caso, que todos cantan bien en un equipo, está hablando, ¿no? Todos cantan bien, pero al final van a perder de puntuación. ¿Cómo se les puede sufrir? ¿Por qué? Lo primero, que ya complementar la actuación de la contestación de mi compañero. Ya preguntaba él una pregunta muy importante. ¿Y cómo seleccionan los lotes? Έκανε μια πολύ σημαντική ερώτηση ο Λεωνίδας. Πώς επιλέγεις τις ομάδες. Tú tienes en tu casa un criadero. Hay unos pájaros que cantan más fuerte
Έχεις λοιπόν το εκτροφείο στο σπίτι, τα πουλιά που τραγουδάνε πιο δυνατά. Το τρόμα σου άλλο. Και τα άλλα που είναι πιο απαλά. En el mismo lote, tienes que poner de los que cantan parecidos entre ellos. Και που βέβαια suaves, έχουν ομοιότητες στο τραγούδι, έτσι, αλλά είναι πιο απαλά και άλλα πιο δυνατά. Otro lote de potentes, sabes que dentro de los potentes, el más valiente, el primero que sale abajo, pero dentro del mismo tono. No va a poner en un mismo lote para equipos uno que canta a tope, fuerte, en este tono potente, y otro suave, porque no le vas a entender. Quieren más o menos que canten homólogos. Λοιπόν, θα πρέπει ουσιαστικά ακόμα και μεταξύ των δυνατών να μην είναι ένα σούπερ δυνατό, ας πούμε, το οποίο θα καπελώσει ακόμα ένα άλλο δυνατό. Αυτό εννοεί αρμονία. Entonces, δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει με ένα δυνατό πουλί, αλλά αυτό το οποίο θα το ακολουθήσει να μην είναι το σούπερ δυνατό. Να υπάρχει δηλαδή μία πτωτική τάση ουσιαστικά στην ισχύ των πουλιών. Entonces creas una armonía dentro del lote. Τότε λοιπόν δημιουργείς μια αρμονία, δηλαδή μπορεί να υπάρχουν καταστάσεις, ακόμα και μιλάμε για καλά πουλιά. Al cantar todos parecidos, te van a sacar todos casi la misma puntuación. Εάν λοιπόν αρχίζουν όλα να κελαϊδάνε με τον ίδιο τρόπο από δυνατό, βέβαια έως χαμηλότερο, τότε προφανώς θα βγάλεις και την ίδια βαθμολογία. La armonía que da el juez es matemática, o sea, de resta, ¿no? Η αρμονία που δίνει λοιπόν ο κριτής λέει είναι μαθηματική. Por ejemplo, en el Waterlager la armonía es a criterio del juez. Για το Waterlager, ας πούμε, η αρμονία είναι καθαρά θέμα κριτηρίου του κριτή. Para que darle un punto, él cree que le gusta la armonía, el segundo, pero tiene que dar una nota de agua por lo menos, la armonía dos puntos tiene que dar dos notas de agua. Είναι με λίγα λόγια υποκειμενική, είναι καθαρά θέμα κριτή. Para que le dé στα Waterlager. Tres puntos, ese criterio. En lo nuestro es matemática, es restar de un tanto de la diferencia entre el mayor y el menor, mayor y menor, y de ahí se resta de seis. Ουσιαστικά βλέπεις την διαφορά μεταξύ του πιο δυνατού με το λιγότερο δυνατού. Είναι μαθηματική καθαρά. Para lograr mayor armonía, tienes que conseguir que saquen todos. Και προφανώς για να έχεις την καλύτερη αρμονία θα πρέπει όλα περίπου να έχουν την ίδια βαθμολογία. Αφαιρείς από το 6 τη διαφορά του πρώτου που καλύτερο. Η κοίτας σε ρέστα δε 6. Porque antes se restaba de 4. Πριν ήταν 4, μας λέει. Porque se aplicó la resta de 6. Porque γιατί ουσιαστικά υπάρχει αυτή η αφαίρεση του 6, λέει, πριν ήταν 4. Había cuatro pájaros, eran casi, o sea, totalmente iguales cantando, pero había uno que era igual que nosotros, pero superaba en... Un trabudo santo idio, la epirge ena, topio hiperterusa... Y tenía un punto más. Entonces, και είχε ένα βαθμό παραπάνω ουσιαστικά μεταξύ των τεσσάρων ομοίων τραγουδών των πουλιών. Conseguía un punto menos. Και ουσιαστικά igual, υπήρχε στο τέλος, αφαιρώντας, υπήρχε και ένας βαθμός λιγότερος. Cantaba igual, perfectamente igual, pero tenía una nota más especial. Traduce το ίδιο μετά, αλλά υπήρχε μια νότα η οποία του έδινε και ένα βαθμό παραπάνω, ήταν πολύ καλύτερη ουσιαστικά από τα άλλα. Ese lote, que era mejor que el otro, que tenía todos los puntos iguales, por ejemplo, 90, 90, 90 y 90. Ok, αυτό λοιπόν το ιωμάτο. Ese tenía 4 la armonía, pues se restaba de 4, 0, 4. Είχε 4 λοιπόν, μείον 4, οπότε εκεί είναι. Había otro lote que tenía 91, 90, 90 y 90. Y claro, como ya había un punto de diferencia, se restaba de 4, tenía 3 en armonía, perdía. Ουσιαστικά λοιπόν, μείον 4, θα έκανε σε αρμονία ουσιαστικά μια άλλη ομάδα. Pero la armonía de canto era igual. Όμως η αρμονία ήταν η ίδια. Un pájaro que era más artista, y les daba un punto más. Αλλά υπήρχε αυτό το πουλί που ήταν πολύ πιο καλό, εν πάση περιπτώσει, και έδινε τον ένα παραπάνω βαθμό. Al restar de 6. Máximo 4, pues tiene que haber 2 o 3 puntos de diferencia para que la armonía pierda. Θα έπρεπε ένα πουλί να έχει 2 και 3 βαθμούς διαφορά ώστε να χαθεί η αρμονία. Γι' αυτό θέσπισαν το 6. Tiene que haber diferencia, de verdad. Por eso se resta de 6. Pero el máximo que se pone en armonía es 4. Αλλά το maximum που δίνεται στην αρμονία ωστόσο είναι το 4. Μάτε πρώτο. Pero es muy importante, diré que es muy importante la armonía porque si van a... Van empatando, el que tenga 4 en armonía, ese se queda de campeón. No, el equipo lo que más cuenta para el desempate es la armonía. Para el desempate es la armonía.
θα μπορούσε ουσιαστικά μια ομάδα που έχει θέμα στην αρμονία να χάσει ουσιαστικά και το Champions. Τώρα είναι και μιλάμε για αρμονία. Αρμονία είναι η ομοφανιδάτ de canto de los cuatro bajos. Ok, είναι ουσιαστικά το μειογενέα στο τραγωδί και το τεσσάρων πουλιών. Όταν υπάρχει ισοβαθμία, cuando la puntuación es igual. Ελέγχουν μεταξύ δύο πουλιών ή δύο ομάδες. Entre dos individuales, digamos. Ελέγχουν μετά ποιο είναι πρώτο σε τίμπρες, μετά σε φλωρέως. Vas a controlar cuál es el primero en τίμπρες, cuál es φλωρέως, etc. ¿Cómo va? Για να δει ποιο είναι πρώτο μεταξύ δύο ίσο. Και cómo se desempata, ¿no? ¿Quieres saber? Ρωτάω το εξής, γιατί ο έλεγχος μετά γίνεται για το ποιο θα είναι πιο πρώτος σε ισοβαθμία. Όταν είσαι ισόβαθμα από τα πουλιά, με 90 και 90, σου λέει ποιο είναι καλύτερο από τα δύο. Καλύτερο είναι αυτό που έχει μεγαλύτερες τίμπρες. Μετά. Ναι, εντάξει, γεμάτη τη φύση. Η ερώτηση είναι εξής, γιατί. Τίμπρες μετά φλωρέως. Γιατί πάει τίμπρες και μετά φλωρέως και δεν πάει τίμπρες και μετά γενετικές νότες. Αφού είναι σημαντικές. Πώς vas a elegir lo que va a ser primero juzgando primero dices los floreos o los timbres y floreos y no las notas genéticas. La nota genética. ¿Por qué esta es elección de timbres floreos y no otra elección para sacar el mejor? Porque son los estipulados, lo que se aprobó en los congresos. Eso se estipuló. Sí, ya tiene esto todo bien, los que hay que despistar. Sí, y hay que hacerlo. Hay una lógica esta estipulación. Lógica, claro, es una lógica. Se desempata primero, planilla completa. Y no está completo. Primero. Notas negativas, no habrá campeones ni conoció al pleno los que tengan mal, o sea, un punto o más de notas negativas. Los ceritos no valen, no cuentan, porque no cuentan físicamente. Luego planilla completa. Luego se fue lo principal, lo básico, ¿no? Esos son los timbres del timbre. Μετά κατόπιν το βασικό γενικά por la nota de más valor. ¿Cuáles las notas que tienen más valor? Los floreos que están hasta 18. Los calíteres no están floreos, por favor. Eso se aprobó entre todos. Las notas de más valor son hasta 18, porque son las que... Y a ti pedí que 18, pedí mejor 18. Es decir, ahora, proimiu, teorite y simpaticotero. Y se va por ahí. Primero floreos, luego bloqueos, luego dúos, y luego cascabel, castañuela... ¿Qué publicidad ucesica en tecnología que leyes? Pero la suma. Todo va, vamos, sumar. Vamos a ver. El problema está en que los jueces, de muchos jueces, hacen todas las planillas iguales. Λέει ότι πολλοί βέβαια κριτές κάνουν όλες τις πλανίλλες ίδιες. Cuando yo soy de los que opino, que es muy difícil que todos los timbres sean iguales. Αυτός βέβαια έχει την άποψη ότι προφανώς δεν είναι όλα τα timbres ίδια. Οι πλανίλλες son muy facilitas de desempatar. Porque yo no pongo los timbres iguales siempre. Αυτός όμως στις δικές του δεν βάζει όλα τα timbres να είναι ίδια. La labor del juez es juzgar las notas. Και βέβαια η δουλειά του κριτή είναι να κρίνει τις νότες, τα τίμπρες. Εμφυσιάζοντας bien, lo que da. Και τότε ahí está el desempate rápido. Pero claro, si ponemos todas las planillas 6-4-10, es muy difícil desempatar los tiempos. Εάν είναι όμοιες ουσιαστικά σου λέει, si ponemos todas las planillas iguales, ha habido planillas en España. Δηλαδή, τότε τι κάνεις. Ha habido concursos. Όταν είναι όλα όλα ίδια. ¿Y cuándo todo existe esta posibilidad? Hay concursos en España que van cierta clase de gente que tienen que tirar la moneda al aire. Porque no hay manera de desempatar. Έχουμε και εμείς τέτοια περίπτωση. Δεν έχουμε ίδιο εκτροφέ, οπότε δεν υπήρχε πρόβλημα. Porque hubo una situación así, pero era del mismo criador, pues no hubo problema. Pero en este caso, ¿qué se puede hacer? ¿Existe una posibilidad así? No, no. Si están todas las planillas iguales, o una cosa, decir al juez, si es del mismo juez el que la ha hecho, de preguntarle, ¿cuál es el que más te gusta? Este.
Στην προκειμένη βασικά θα πρέπει να το δείτε πιο ακριβώ. Αν πρόκειται για ομάδε, ποια είναι η θέση περισσότερο. Αν συμφωνεί βεβαίω ο κριτή. Lo que no debería pasar eso. Porque y αυτό όμω λέει δεν θα, θα πρέπει να φτάσει να συμβεί. Και είναι δύσκολο να συμβεί. Προφανώς. Είναι στην ιδεολογία του κριτή μετά να επιλέξει ότι υπάρχει πλήρη ισοβαθμία και στα χρώματο γίνεται αυτό. Σωρετόλο συμβαίνει. Δηλαδή ο κριτή θα πει ότι αυτό είναι καλύτερο. Δεν γίνεται κλήρο. Κλήρο είναι ότι πιο άδικο. Ναι, ναι. Υπάρχει μια σειρά. Και entre el equipo haya pájaros igual, sobre todo entre el equipo, que es donde se suelen meter los pájaros más homogéneos, más iguales, que haya planillas parecidas, vale. Pero que haya un criador a otro, una planilla idéntica, burrano. Το να υπάρξει ουσιαστικά ομοιότητα στις ίδιες ομάδες και να φορά έναν εκτροφέα, θα μπορούσε να συμβεί, σπάνιο θα μπορούσε να συμβεί. Το άλλο όμως να έχουμε δύο ομάδες από διαφορετικούς εκτροφείς και να έχουν ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Cada criadero tiene su idiosincrasia, su sonido, sus notas. Γιατί προφανώς ο κάθε εκτροφέας, το εκτροφείο έχει την ιδιοσυγκρασία του, τις νότες κτλ. Οπότε γι' αυτό και θεωρείται είναι πάρα πολύ σημαντικό. Esa mi lucha, esa ha sido mi lucha siempre. Και αυτό ουσιαστικά λέει ήταν και. Pero no hacen caso, η μάχη που έκανε. Lo que no se puede consentir es que haya 40 planillas iguales. Δεν μπορεί να έχει ουσιαστικά λέει 40 ας πούμε όμοιες ομάδες. De diferentes criadores. Και μάλιστα διαφορετικών εκτροφέων. Vale que sean del mismo criador, vale. Lleve su criadero es igual. Το να είναι το ίδιο εκτροφέα θα μπορούσε να γίνει και δύσκολο. Pero que presenten 40 planillas o 50 iguales de diferentes criaderos. Αλλά το να παρουσιάσει 40 ή 50 εν πάση περιπτώσει διαφορετικών εκτροφέων. Cuando hay más de un concurso, ¿cuál sería la el comportamiento y representar el criador ante los pájaros que practican cursos en este tiempo en ¿Cómo comportamiento? Es decir, ¿cómo se debería comportar ante los pájaros? Es decir, ¿los dejará en soledad? ¿Los dejará descansar? ¿Cómo? ¿Antes del concurso? No, entre los concursos. Pues, mira, porque hay tres concursos, ¿no? Que te lo conteste él, que es el que más va a concursos. Sí, sí. Hay que desestresarlos. Esta prepi, profanos, ¿cómo se hace eso? Esta pregunta. ¿Cómo se desestresan? Lo que le digo que esté el pájaro acostumbrado a que pasen los niños, que no se asuste. Ok. Entonces, al no asustarse el pájaro, pues le dejas... No, dijo él, ya que se presenta. Entre el tiempo que va de un concurso a otro. Bueno, okay. Se en casa, tranquilitos, con baño, tú terminas de tu... pues tú llegas a tu casa. Όταν τελειώσει τη διαδικασία του διαβολισμού. Como lo tienes, igual tú llegas a tu casa, los dejas allí tranquilos del viaje. Αφήνεις το σπίτι προφανώς να ηρεμήσουν, los tapas o no. Sí, por eso digo, no. Ah, sí. Tú cuando llegas a tu casa los destapas. ¿Sí? Ah, los destapas. Claro, okay. Tienes que destapar. En casa los destapas. Claro, cuando haya terminado, vienes del viaje y los dejas destapaditos para que coman. Y entonces la misma rutina de siempre. Και βεβαίως αυτό, ό,τι έκανες και πριν, δηλαδή τα σκεπάζεις, τα ξεσκεπάζεις μέχρι τον επόμενο διαγωνισμό. Η ίδια διαδικασία. Η ίδια διαδικασία ακριβώς. Δεν βγαίνουν από τα κλουβάκια. Όχι, διαδικασία. Εκπαίδευση να βάζουμε ή όχι. Εσύ κοντινό εργασία, ο νόμο. La educación ya es maestro y gasol. Maestro y gasol. Ahí ya, nada más que la educación es como tú ya lo tienes: destaparlo y sacarlo a la mesa para escucharlo. Εσύ μόνο το βγάζει για να το ακουστεί πάρα περισσότερο. Βασικά δεν χρησιμοποιείς το δάσκαλο. Στην Ισπανία δεν έχει έννοια. Πόσο είναι ο χρόνος από τον πρώτο διαγωνισμό μέχρι τον τελευταίο. Ποιο είναι το tiempo entre el primer concurso hasta el último concurso a España? ¿Cuántos meses pasan, por ejemplo, desde el primero hasta el último concurso? Si se empieza en el mes de septiembre, en octubre. Ξεκινάνε septiembre y octubre. Pues ya hasta que se termina, hasta 10 de enero, nosotros estamos concursando. Μέχρι 10 Ιανουαρίου. Ha habido dos etapas. Vamos a ver, dos etapas. Antes en España
se criaban a partir de febrero o marzo. Ahora hay gente que con las luces estas artificiales se empieza a criar, hay gente que ya tiene pollos. Y τέτοια periodo μπορεί να υπήρχε κόσμος και αργότερα που έβγαζε νέους ούς. Los de color, Φεβρουάριο, Μάρτιο. En los concursos ahora, como ellos en septiembre ya tienen los pájaros mudados, pues ya están creando concursos en octubre. Antes, hasta mediados de noviembre, no había ningún concurso. Μέσα Νοεμβρίου δεν υπήρχε διαγωνισμό. Y duraban hasta el Mundial. Hasta el Mundial, hasta después del Mundial. Και κρατάρουν ουσιαστικά μέχρι το Mundial. Que se celebra a finales de enero, principios de febrero. Y luego ya se echaba. Pero ahora duran desde octubre y ya, en diciembre ya están echando, porque se están los pájaros ya que se salen por todo lado. ¿Por qué? Porque se está adelantando el tiempo, tanto naturalmente como nosotros artificialmente. Yo soy tradicionalista y a mí a partir hasta primero de marzo no los he hecho. Antes se celebraba, πριν τις αρχές του Μαρτίου, δεν βάζει τα πουλιά με λίγα λόγια να γεννήσουν. Βλέπουμε ότι τα πουλιά των Ισπανών είναι πάντα πολύ νωρίς έτοιμα, ενώ τα δικά μας ακόμα έχουν τα ζόρια, αυτά είναι στα κλουβιά για γεννήσουν. Γιατί τα έχουν βάλει νωρίτερα. Αυτό σου λέει βασικά, ότι εφόσον έχει βάλει νωρίτερα να γεννάνε, προφανώς πάνε για όλους, δεν το κάνει, σου λέει ότι είναι παραδοσιακό τύπος αυτό, και τα αφήνουν τα πουλιά ουσιαστικά αρχές Μαρτίου να... Les hacen criar artificialmente, con luces especiales. Γιατί αυτό τα βάζουν να γεννήσουν ανοίγοντας το φως τεχνητά. Άρα είναι aparatos que abren la luz. Διαφωνεί προφανές. Directamente se va abriendo eso. Y es lo que hace entrar a la hembra al celo. El que hace entrar a la hembra al celo es la luz. Βάζει το θηλυκό σε ίστρο που είναι προφανώς το φως και όχι... Και όχι, το, και όχι, ναι, και βεβαίως και όχι θερμοκρασία. Δεν παίζει ρόλο θερμοκρασία τόσο όσο το φως ουσιαστικά. Και αυτό το διαφωνεί με το ίδιο το κάνει. Digo que también hay muchos criadores que los echan muchos potines para que canten en los concursos. Entonces, todas esas cosas que se echan en tantos potines, cuando llegan a esta fecha, los pájaros ya no valen para nada. ¿Qué es eso? Y además, ¿qué es el potine? Ni valen. Medicina. Excitantes. Ni valen para criar. Que tiene, que tiene la hormona masculina, la testosterona, por ejemplo, el melodín canto. Eso le fastidia su parte. Yo necesito de temas. Que fue ejercicio que con el. Λοιπόν, λέει ότι κάποιοι ουσιαστικά βάζουν, τους κάνουν και τον ντόπες ουσιαστικά έτσι, με λίγη τεστοστερόνη μέσα στα πουλιά για να παίρνουν καλά τους διαγωνισμούς. Μόνο στα αρσενικά, στα θηλυκά παγορεύεται. Μόνο στα αρσενικά. Τελικά βασικά. Όχι και στην αναπαραγωγή πάνω. Τα βγάζουν γέγια. Στην αναπαραγωγή. Así que se fíjate. Solo las machos, no las hembras. Esos productos. Bueno, estás en esos productos. Estás con melodín en el. Melodín en el. Melodín pertenece a estas. Es otra testosterona pura. Eso al mes está. Bebeos. Hay mucho polvo. Bebeos. Και το melodín ανήκει στην κατηγορία αυτών των αναπολικών. El melodín se debe utilizar en casos especiales. Para un pájaro que tienes mucho interés y quieres que pise y no te logra pisar, se está medio estéril. Entonces le das un poquito, con un tratamiento, un poquito, unas gotas durante cuatro días en el agua y entonces a ver si le animas a pisar. Για ένα, το χρησιμοποιείς λέει για ένα πουλί το οποίο δεν ζευγαρώνει, δεν ζευγαρώνει. Οπότε του πάνε λίγο μελωδίν ουσιαστικά για να μπει στη διαδικασία να ζευγαρώσει. Algunos aprovechados que dicen, bueno, ¿cómo ponen esto? Pues lo voy a echar y lo dopan. Tú lees que viagra. Le dan viagra. Sí, lo expliqué. Δεν ξέρω να φάει έχουν. Τα σιάλες για παράδειγμα τα χρησιμοποιούν στα σκυλιά. Δεν το γνωρίζω κύριε μου, θα σας πω. Ιδέες δίνω, δεν κάνω προτάσεις. Δεν έχω σκυλιά. Λόγω τέτοια σκυλιά, un día aparece y está embolado. Y al día siguiente está acascado. Da, se me ha muerto, claro. ¿Por qué? Me la ha reventado a droga, la ha metido ahí. Βασικά λέει, από το πολύ ναρκωτικό βεβαίως που έφερε το πουλάκι, θέσα κάτω, το φούσκωσε. El que abusa de eso, lo paga. Καλό με λίγα λόγια, μπορεί να το σκοτώσει. El que abusa de los doping, lo paga al final. Το πέστε άλλα σεμάνια, τρέχω. Ουσιαστικά λέει, ουσιαστικά γενικά το doping στα πουλιά, θα το σκοτώσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Γιώργο, παρακαλώ. Δεν μας απάντησε όταν σκοτεινιάζουμε τα πουλιά. Τα σκοτεινιάζουμε, που είπε και ο χώρος δεν είναι σκοτεινιά. Τους δάσκαλους, πού τους βάζουμε, πάνω, κάτω, μας έχουν, δεν πρέπει να βάλουμε. Ούτε σκεπάζει, βρε.
Σε τι θέση. Ναι, και πώς αφού έχουμε σκοτεινιάσει, λέει, όχι μόνο τα πουλιά μας, έχουμε σκοτεινιάσει και το δωμάτιο. Όχι, όχι, τα πουλιά. Μόνο τα πουλιά. Ο εκπληρώσεις μέστος που πάνω τα πατήσαμε. Τον άλλο. Σε πιο χαμηλό επίπεδο, το είπε και πριν βέβαια, σε πιο χαμηλό επίπεδο για να φτάνει η φωνή προς τα πάνω. Γιατί ο ήχος πάει προς τα πάνω. Γι' αυτό και βάζεις τα δυνατότερα πουλιά στις πλατείες από κάτω με μειούμενη σειρά, με το πιο αδύναμο στο πάνω. Και βέβαια εξαρτάται και από το χώρο που διαθέτεις. Que eso depende del sitio que tenga. Generalmente lo conveniente es que se pongan abajo porque las voces suben para arriba. Το καλύτερο είναι αυτό να είναι δηλαδή χαμηλά και να πηγαίνει η φωνή προς τα πάνω. Τώρα βέβαια αν κάποιος δεν έχει το χώρο. Si los pones arriba y son muy potentes, los pollitos quieren subirse encima de ellos, por encima, y es cuando se desganita, cuando se crean los gallos. Pero si tú tienes posibilidad en tu local de poner... Si tienes posibilidad de ponerlos a su altura o más para abajo, para que suban y ellos lo escuchen, o ponerlos aparte un poco, que los escuchen bien, suaves. Esto, vamos a ver, esto es como una escuela, un profesor. Τίποτα, ουσιαστικά αυτό επαναλαμβάνει, διαφορετικά τα βάζεις λες σε μια τοποθεσία διπλανή, εν πάση περιπτώσει, αν πια δεν διαθέσεις καθόλου το χώρο, να είναι κάτω και πάνω τα πουλιά. Un profesor que llega a sus alumnos y explica claro, lento, tranquilo, το βασικό και συγκεκριμένο βεβαίως είναι η σαφήνεια στις νότες γενικά του δασκάλου. Si el profesor se dedica... Ή σαν του καθηγητή, αν τα εξηγεί λέει, καλά, αργά, με καλή φωνή κτλ. Ο μαθητής μαθαίνει πολύ πιο εύκολα ίσως. Εάν όχι... Si se dedica a hablar de prisa. Αν άραει πολύ γρήγορα να φωνάζει κτλ. Το μικρό πουλί, μέχρι πόσο καιρό μαθαίνει. Un pájaro δηλαδή, pequeño, ok. Βγήκε από το αυγό. Joven. Desde cuando sale de luego, hasta cuando aprende. Pues hay pájaros que, bueno, aprenden la canción, la aprenden enseguida, pero la perfeccionan, como ha dicho Juanito, con eso. Luego ya se hace adulto, ya se coge y ya no aprende. Σε περφεκτιώνα, σε μεγόρα. Όταν το πλέον φτάσει να είναι όριμο, η αδούλτο πάντως μέσες. Πάντως μέσες. 4-5 μέσες. Τέσσερους. Πάντως ήταν στάβλες. 4-5 μήνες, δηλαδή με λίγα λόγια. Όταν αρχίσει να πέφτει η διαδικασία του διαγωνισμού, δηλαδή τα πουλιά μπουν στο διαγωνισμό, πλέον δεν χρειάζονται δασκάλους. Δηλαδή δεν έχει έννοια. Από εκεί πέρα δεν θα μάθουν κάτι περισσότερο. Μπορούν να καλυτερεύσουν, μπορούν να κάτι, αλλά δεν θα μάθουν. Τα βασικά τα έχουν μάθει. Hay pájaros adultos que se han metido al año siguiente con otros y han aprendido otras notas. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις ενήλικων πουλιών που μπήκαν με άλλα και έμαθαν κάποιες νότες. Cuando termino tú de aprender, cuando termina la universidad ya no aprendes más. Γενικά δεν ουσιαστικά. Όσο μιλούσε για τη βάση, ότι τη βάση την έχουν πάρει μέχρι του διαγωνισμού. Θα του λέει 4-5 μήνες με λίγα. Υπάρχουν κρίσιμες περίοδοι στο διάστημα αυτών των 5 μηνών που το πουλί μαθαίνει περισσότερο, ευκολότερα. Πρώτο ένεστος τύπος έχει μέσα και απέντε πάχαρο και σε με φόρες. Críticos, digamos. Sí, crítico, cuando está mudando la primera o segunda muda, son los más críticos. Son los más críticos. Ahí están, es como un niño. El acento de una zona a otra es aprender de pequeñito. Είναι όπως τα παιδιά λέει, ουσιαστικά την προφορά γενικά τη μαθαίνουν από πολύ μικρά. Με λίγα λόγια, πτερόρια. Φτερόρια, μάλλον. Φτερόρια, μάλλον. Φτερόρια, μάλλον. Φτερόρια, μάλλον.
Okay. Και λέει βέβαια ότι όταν χρειάζεται, υπάρχουν περιπτώσεις που όταν θέλεις το δάσκαλο τον έχεις, γιατί προφανώς αν πέσουν τα δύο σε τερόρια, τότε την έχεις πατήσει. Υπάρχει τρόπος να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Υπάρχει τρόπος να το αντιμετωπίσουμε με κάποιο τρόπο αυτό, να μην έχει όλοι οι δάσκαλοι να έχουν ταυτόχρονα τερόρια, με σκοτίνες μαζί κάποιοι και κάποιον τρόπο που να μπορούν. Δηλαδή να επηρεάσουν. Να επέμβουν, να μην πέσουν. Hay una, un caso en que los machos no entren en muda. Sí, sí hay casos, sí, que no han mudado y siguen cantando. ¿Y cómo se puede hacer que no? Hay casos, en la naturaleza, los seres vivos, hay casos para todo. No, 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 esa pregunta, sí existe una manera para que... que fermen, digamos, para que no dejes que entren en muda. Es mejor hacerlo mudar rápido. Es así que. Mudarlo eso, rápido, taparlo, echarlo como hay mucha gente que echa un jerez o un vinagre pues, y empiezan a tirar plumas, pues en vez de en agosto. ¿Vinagre? Y entonces, pliego, pues tira la pluma y eso, los que haya llegado el mes de julio ya han tirado la pluma y eso, los que llegan a último de agosto, estos ya vienen preparándose para sí, tirar. Pero es que ahí hay que tener mucho cuidado. Hay que saberlo hacer. El vinagre, ¿dónde lo pone? En un paño, y se le pone el paño por encima. Claro, eso sí, y le tienes apura. Μην το κάνετε, εντάξει, όχι. Ναι, υπάρχει ένα τρόπο να περάσουν. Να περάσουν. Περάσουν μια γρήγορη πτερόρια, πρώιμη. Το κόλπο είναι, λέει, του πέρασε ένα πανί, ας πούμε, στο ξύδι, το βουτάς και θα σκεπάζει. Εγώ λέω θα σκάσουν στο τέλος. Αλλά πρέπει να το κάνουν, λέει, ας πούμε, να είσαι εξπέρ σε αυτό και να. Δηλαδή το κάνει, το κάνει. Του ΛΟΑΤΕ. Όλοι οι δάσκαλοι δηλαδή πέφτουν σε τερόρια ή όχι, έχουν στο εκτροφείο του διακυμάνει στα πουλιά του. Είναι και το Το 99% πέφτουν. También hay pájaros que están mudando y están cantando. Αλλά υπάρχουν, λέει, και πουλιά τα οποία σε τερόρια αλλά και λαϊδάν το ίδιο. Αυτά είναι τα καλύτερα. Αυτά είναι. Ούτε ξύδι, ούτε λάδι. Ούτε ξύδι, ούτε λάδι. Όχι, δεν θα το ρωτήσω. Όχι, δεν βάζει. Τίποτα. No quiero más. Porque vamos. Los machos cuando dan tira la pluma empiezan a cantar mucho. Por eso. Hay que tener mucho cuidado, no voy a dejarle. Gente que no sabe, sale con las amistades o con rope. ¿Cuándo sacará la nueva pluma? Cuando va a terminar su nueva pluma y el rope. Ok. Και βασικά να προσέχουμε, λέει, όταν βγάζουν καινούργια φτερά, ότι πολλά αρσενικά αρχίζουν να βγάζουν κάποιες περίεργες νότες. Εκεί θα πρέπει να υπάρξει επίσης πρόβλημα. Προσοχή στο να μην χρησιμοποιηθούν τα αρσενικά αυτά, εφόσον περνάνε από την τερόρια που βγάζουν καινούργια φτερά σου, λέει, βγάζουν κάποιες νότες που θα πρέπει να δώσεις προσοχή να μην τα χρησιμοποιήσουν, να μην τα ακούσουν τα μικρά. El pájaro, ya os lo dije el otro día, que lo hizo la niña, el pájaro adulto, que es profesor sobre todo, o el que esté en el criadero, pero no es, hay que mirarlo como mínimo 3 veces al año, como mínimo. Hay que observarlo. Ok, pues, το ενήλικο πουλί το οποίο θα χρησιμοποιήσεις, como mínimo. Πρέπει να το παρατηρείς 3 veces al año. 3 φορές τουλάχιστον το χρόνο να το παρατηρείς. Lo expliqué el otro día. Una, lo primero. Cuando salen de la muda. Το πρώτο λοιπόν όταν βγαίνουν από την τερόρια. Cuando salen de la muda, en agosto, septiembre. Δηλαδή Αύγουστο-Σεπτέμβρη. Cuando van a entrar al voladero para criar. Όταν μπαίνουν μετά στο εκτροφείο για να. Para saber lo que tiene, para que no estén. A lo mejor ha pillado del celo una falta y tú te crees que ha sido igual de bueno que en noviembre, diciembre y resulta que en enero se ha excitado y mete una nasal o una rascada. Pues retirarlo o vigilarlo, echarle a criar y quitarlo. Αν λοιπόν το ίδιο πουλί, το οποίο ήταν μια χαρά, το βάζεις να έρθει σε μια παραγωγή και τότε παρατηρήσεις ότι μπορεί να παρουσιάσει έρνηνες νότες, τότε βασικά ή θα πρέπει να το παρατηρήσεις να δεις αν είναι
χούι από το που έχει, ή θα πρέπει να το βγάλει σιδερό από το εκτροφείο και να βάλει άλλο πολύ. Y otra, o varias veces, y mientras que está criando o cuando termina de criar, para saber si lo puedes dejar de profesor, si lo vas a dejar de profesor o lo tienes que retirar porque te ha, se ha debilitado en alguna nota, se ha excitado demasiado y ha aprendido un error. Είναι όταν έχει σταματήσει πλέον την αναπαραγωγή, το βγάλει και εκεί θα πρέπει να παρατηρήσει αν το ίδιο πουλί έχει πάρει μια άσχημη νότα κατά τη διάρκεια τη αναπαραγωγή ή συνεχίζει να είναι το ίδιο καλό. Si le puedes controlar más veces, mejor todas las veces que estés controlado. Αυτές είναι οι τρεις σημαντικές. Λέω ότι αν βέβαια μπορεί να το παρατηρήσεις και περισσότερες φορές, να δώσεις δηλαδή και στις ενδιάμεσες φάσεις το παρατηρήσεις, θα είναι καλό. Un pájaro bueno de calidad no suele cambiar. Pero ένα puede, καλό πουλί no ιδιότητας δεν συνηθίζεται ωστόσο λέει, να αλλάζει σε αυτές τις φάσεις, αλλά μπορεί και να συμβεί. Η ηλικία παίζει ρόλο, δηλαδή ένα μεγάλο πουλί μπορεί να αλλάξει το ρεπερτόριο, να πάρει αρνητική νότα όπως ένα μικρό ή είναι πιο σπάσιμο. Είναι πολύ importante la edad. Es decir, un pájaro mayor, un pájaro más joven puede tomar notas. Sí, sí. Generalmente a los dos o tres años, o tres años, quitándolo fuera de serie, a los dos o tres años, sobre todo se ha estado cebando, o ha estado ya excitado, o ha pasado. Suele debilitarse la tráquea, la tríoje, y puede cometer errores. Ουσιαστικά λέει να αποδυναμώνεται η σύριγγα, οπότε να έχει πρόβλημα. El tercer año ya sobre todo. Και βεβαίως κάθε χρόνο, όσο περνάνε τα χρόνια, δηλαδή τα τρία τουλάχιστον εκεί μετά, προφανώς χάνει τις ικανότητες της φωνητικής. No, criando y fuera, ya no la tienes de profesor. Άρα, δασκάλους νέα πουλιά. Νέα πουλιά για δασκάλους. Ναι. Generalmente el pájaro que es bueno de un año a otro suele mejorar. El que es bueno de calidad. Ένα καλό πουλί ουσιαστικά συνεχίζει από χρόνο σε χρόνο να γίνεται καλύτερο. Como el buen vino. El buen vino. Okay, pero a los tres años, dos, tres años, generalmente. Αλλά στα τρία περίπου χρόνια. Segundo, dos, tres años, ya empieza el decaimiento. Y los pájaros de competición. Y dos. Στην αναπαραγωγή ωστόσο δεν έχουν θέμα. Pero αλλά. Απροδοθεί, αλλά ρεπροδοθεί να έχει προβλήμα. Συνο ρεπροδοθεί. Είναι το ότι θα είναι, λέει. Hay algunos que el primer año te lías, le sacas 40 pájaros y al año siguiente dice que va. Ella no tiene pájaros, que ya se acabó. Que hay canaricultores que son muy listos y cogen un pájaro que es muy bueno y le echan con 20 hembras. Y cuando llega al final ya dice, pobre pájaro, no quiero hembras, no quiero nada de nada. Ya, ya, ya. Είναι κάποιοι, λέει, που βάζουν αρσενικό με 600 αισθητικά, που το αρσενικό που λένε τρελαίνεται και λέει, θέλω τίποτα πλέον και τα κακαρώνει και σταματάει. Συνήθως μέχρι πόσων χρονών με φυσιολογική διαχείριση ένα αρσενικό αποδίδει καλό αποτέλεσμα. Αποδίδει αναπαραγωγικά εννοείς. Αυτά πάντως είναι. Depende de la fortaleza del macho. Exactamente, por tu puesto de. Yo tengo un F, un R2. Tiene RO 2. Tengo un R2 que tiene es del año 10. Todos los años ha estado dos hembras cebándolas y no falla ni una. Hay macho. Cada año te vas medio filica y que cuando no hay problema. Y cebando, Y no cambia la voz. Y olas que te las quiefoni tú. Tuve otro macho que estuvo 7 años. Y antes de que se me lo comiera un gato. Υπήρχε ένα σκηνικό λοιπόν 7 χρονών, του το έβγαλε. Μια γάτα του. Μια γάτα. Μια γάτα, era hembra. Sí. Μια θηλυκή γάτα. Con 7 años me había criado 25 pájaros. Y cebando. 25 πουλιά και τα τάιζε ουσιαστικά. De esos hay. Η γάτα ταΐστηκε ουσιαστικά. Το έφαγε η γάτα. Para el año siguiente. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Hay pájaros, generalmente al tercer año, generalmente, normalmente al tercer año empiezan a morir. Al tercer. Tercer año. ¿Poso ley? Y los tres años empiezan a estar en provisión. Generalmente, generalmente. Τερσέρ, κουάρτο άνιο, κατά μέσο όρο ουσιαστικά. Έτσι, όχι ότι συμβαίνει. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση στον κύριο Νίκολα. Voy a decir una cosa. Voy a decir una cosa que me va a responder. Ahora existe un grave. Es
depende de la producción y todo. Sí. Ahora está la economía global. La gente antes había, cada uno, cada país tenía su alpiste y competía, él vendía. Ahora hay una multinacional canadiense que se encarga de todo el alpiste del mundo. Λοιπόν, λέει ότι υπάρχει περίπτωση, υπάρχει τώρα μία πολυεθνική καναδική η οποία ασχολείται με την παραγωγή του κεχριού. Esa gente, παγκόσμια. Esa gente, para que fluctúe el alpiste, eso lo guarda. Y pasa como el petróleo, lo saca cuando quiera que baje y lo mete. Και ουσιαστικά κάνω ότι με το πετρέλαιο, δηλαδή, επειδή αυτή είναι η οποία ελέγχει αυτή η πολυεθνική, εν πάση περιπτώσει, όλη την παραγωγή, το τραβάει από την παραγωγή, το κρατάει και το βγάζει στην παραγωγή για να το πουλήσει προφανώς ακριβότερα. Entonces, para hacer eso, para realizar eso, para poder realizar esa fluctuación, tienen que mantener el alpiste en grandes almacenes y echarle productos. Και βέβαια για να το διατηρήσουν τόσο καιρό προφανώς ρίχνουν και συντηρητικά το σπόρο. Y eso incide en la fertilidad de los pájaros. Και αυτό βεβαίως μπορεί να έχει επιπτώσει στην γονιμότητα των πουλιών. Antes era muy difícil que un país de un año para otro se quedara con existencia. Se podía sacar el mismo año mejor. Αυτό ισχύει βέβαια για άλλες χώρες, δεν υπήρχε πράγμα. Πίστε... Λέει βέβαια ότι σε χώρες υπήρχε το κεχρί, το παρήγαγαν οι χώρες. Προφανώς η Ισπανία παρήγαγε κεχρί, εμείς δεν νομίζουμε να παράγαμε ποτέ. Οπότε το κεχρί ήταν φρέσκο, λέει πάντα, και δεν υπήρχαν τα προβλήματα αυτά με τα φάρμακα, τα συντηρητικά, τα οποία έχουν επιδράσει και στην γονιμότητα του πουλιού. Καναδά με πρόεδρε και σε ένα πάει και την ελα φραγκίθια εδώ πέρα. Ο Καναδά πρέπει να έχει ουσιαστικά ακριβώ την άδεια παραγωγή όλο του. Να ελέγχει όλο το κεχρί. Κάθε φρουτούα από το πετρόλαιο, παρά το πετρόλαιο, να σε πάσα, εσύ. Γι' αυτό ακριβώ και αποσύρει τα προϊόντα για μόνο να πουλήσει μετά στην κοινωνία. Δεν είναι το. Πω εισαργό το κάω. Y eso incide en todos esos productos que le echan para... Como la fruta hasta que no le echan cosas a la fruta, conservantes, brillantes, de todo le echan. O sea, por eso, la vitamina de la fruta está en la cáscara. Ahora no se puede comer la cáscara porque te envenenas. Το ίδιο σημαίνει και τα φρούτα, εν πάση περιπτώσει, που η βιταμίνη είναι πάνω στην πλούδα, που δεν μπορεί να τη φας πλέον, γιατί την έχουν γεμίσει με δηλητήρια και άρα δεν. Αν τες είπα φορικά που κοχεί μια μανθάνα, να τα κομμάτια. Άρα δεν μπορεί να κομμάτια μια μανθάνα και κομμάτια που δεν τσάντε. Μανθάνα. Είναι μια 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 Los coloristas tienen ahí como si fuera un. Eso es lo que pasa. Entonces tienes que vigilar todo eso. Tipo de llenica de ley, otro timbrado, para su vida de incanías, que es el canarillo, el rojo, está lipa, y el tigre automático. Yo lo hice en el Παίζει ρόλο η απόσταση του δασκάλου με τα μικρά. Hay una. Importante, digamos, si la distancia entre los pequeños y los maestros existe una distancia. No, bueno, una distancia no, porque puede ser. Yo tenía familia material, importante la cuestión práctica. ¿Los tienes abajo? Γιατί τη μια φωνή μακριά και κοντά την ακούς τελείως διαφορετικά. Όταν είμαι μακριά στα 10 μέτρα. Άμα έχεις μια βεράντα και έχεις μια εκτροφή όλη τη βεράντα και ο δάσκαλος εκεί κάτω, το πουλί εκεί εδώ πέρα δεν είναι απλά. Τίποτα λέει ουσιαστικά ότι όσο πιο κοντά προφανώς είναι καλύτερα μαθαίνει, αλλά... Θερμοκρασία, υγρασία, χώρο. Καλά, εντάξει. Γιώργο. Λέγε. Θέλω να ρωτήσω το μείγμα που χρησιμοποιεί στα πουλιά του. Το ρωτήσαμε και τον πρώτο. Pues, ¿qué utilizas como alimentación, como semillas para los pájaros? ¿Cuál es la mezcla, digamos, que utilizas? Bueno, yo estoy cambiando de semillas. Yo estoy comprando unos granos que lo llaman el C15 y el C19. Έχουν το C15 και 19 ουσιαστικά. Είναι μήμα που παρνώνω. Ναι, περίπου τι αναλογία έχει, αν μάθει περίπου. Si recuerdas las porcentajes de semillas. La semilla de que yo lo que no uso es la navina. Δεν χρησιμοποιεί το καναβούρ. Sabéis que son las bolitas negras. Y eso es muy malo para el estómago. Γιατί είναι πολύ κακό για το στομάχι του, ουσιαστικά. Cuando se ponen del estómago es por la bolita negra, porque tiene mucha grasa, tanto el cañamón, pero bueno, no es tan mala como la
Entonces yo hago una mixtura a base de alpiste, la perilla. Το βασικά είναι η περίλα, το καναβούρι, το κάτσαμε του τέ. Λοιπόν, δεν ήταν το καναβούρι που πριν, ήταν το... Το ρούψο. Λοιπόν, ο συνδυασμός που κάνει είναι, ας δείξω, λαμέντι. Λοιπόν, και χρή, περίλα. El negrillo, Níger, el cañamón, canaburi, y he hecho también lo que comen los pericos, que no es el mijo. Παιδιά, υπάρχει το θέμα με τη φορά, δηλαδή αυτοί έχουν δύο διαφορά. Ούρα, porque nosotros la pista y el mijo son casi lo mismo, pero no lo son. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι εμείς έχουμε το κεχρί ουσιαστικά και εννοούμε το κεχρί αυτό το σποράκι, το μακρουλό. Αυτοί έχουν και το μύχο που είναι είδος κεχριού, ωστόσο είναι στρουμπουλό, στρογγυλό. Άρα είναι κεχρί ωστόσο. Δεν ξέρω πώς το λέμε στα ελληνικά, δεν έχουμε πώς. Πλάτα, πλάτα. Είναι κεχρί πλάτα, αυτό λοιπόν το μύχο, το στρογγυλό κεχρί, εν πάση περιπτώσει, δεν βάζουν πάρα πολύ, γιατί ουσιαστικά τους τα σκουμπώνει αυτά και κάνουν πολύ ξύλι κουτσουλιά. Πειράζει το εντερό τους. Βάζουν λιγότερο από το στρογγυλό, από ό,τι από το μακρουλό κεχρί. El cañamón hace falta usar. El cañamón sería el hueso, ¿no? Sí, la molaca. No, que fría el hielo. Canaburi. Que no abuse. Ουσιαστικά στο καναβούρι να μην υπάρχει κατάχρηση. El negrillo. Ούτε βέβαια και στον Ίζερ. Los porcentajes más o menos, los sabrías. Los porcentajes, pues ya sabe, a lo mejor 5 kilos, pues echa un kilo de. Για 5 κιλά, ας πούμε. A criterio de cada, vamos, yo le echo un kilo de, a 5 kilos le echo un kilo de negrillo, de cañamón a lo mejor le echo medio kilo. Μισό κιλό, ας πούμε, θα έβαζε καναβούρι, ένα κιλό θα έβαζε παραπάνω, δηλαδή νίζερ. De la perilla le echo un kilo. Ένα κιλό περίλα, ας πούμε. Y el mijo, pues como cuarto de kilo, el 5 kilo de amistad. Cuarto de kilo. Cuarto de kilo, un poquito menos. Και αυτό το στρογγυλό κεχρί ουσιαστικά ένα τέταρτο του κιλού. Το υπόλοιπο κεχρί το κανονικό. Γιατί δεν το τρώει ουσιαστικά το κανάρι. Αυτό είναι αυτό που λέμε σπόροι για εξωτικά. Είναι ένα πολύ μικρό το μύχο, είναι ένα κεχρί, αλλά πολύ μικρό το κιλό σπόρο. Πριν την αναπαραγωγή και κατά τη διάρκεια τη αναπαραγωγή. Και το λινάρι, αλλά το αντικαθιστά με το καναβούρι ουσιαστικά. Το θέλει προφανώς το ίδιο λιπαρό. Φρόμι, πολύ σωστό. Λαβένα. Λαβένα, pero la uso para poner la parte cuando están criando. Όταν φορεστά και όταν εκπρέπει. Πριν την αναπαραγωγή, δηλαδή κατά την προετοιμασία και στην αναπαραγωγή, δηλαδή όταν βρισκόμαστε, συμπληρωματικούς σπόρους βάζουμε. Antes de la reproducción y cuando se cría, pones de guía una semilla, particular, no, susami que ya con sport. Le echas a lo mejor una semana antes con la vitamina E. ¿Qué le pones? Vitamina E. En gota. Ah, ok, sí, sí. Pero no dices, no semillas particulares. La comida que le están dando no hace falta poner ninguna semilla. Όχι, ουσιαστικά δεν χρησιμοποιεί κάποιο σπόρο συγκεκριμένο. Γενικά του βάζει απλά την βιταμίνη σε σφαίρα. Γιώργο, να μου μια ερώτηση. Ναι. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Νίκολα, που είναι πίσω. Είχε γράψει πριν από χρόνια ένα άρθρο για τον πύργο της Βαβέλ, το οποίο υπάρχει μεταφρασμένο και στη σελίδα του Συλλόγου. Θέλω να τον ρωτήσω λοιπόν, εάν πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή το Τιμπράντο, το μέλλον του, στο μέλλον του Τιμπράντο θα βρει μια κοινή γλώσσα ή αν θα συνεχίσει να αποδομείται συνεχώς η κοινότητα του Τιμπράντο. Θα το κρατήσουμε μέχρι τη ώρα σήμερα. Περιγράφει στο άρθρο αυτό το πώς
όλα τα κακό σκήμενα του Μπράουντ, όπως νομίζω το έχει μεταφράσει. Ναι, δεν το θυμάμαι. Πού έχουμε pregunta, Νικόλα, por ti la pregunta. Pues, está preguntando, está diciéndome, sí, que escribiste un artículo sobre la, no recuerdo, la Torre de Babel de Timbrado, algo así, sí, que lo traduje una vez yo. Sí. Pues, esto está preguntando si piensas que haya una homofonía, digamos, en el mundo de Timbrado, o que se vaya desegrándose, el mundo. Eso es lo que está haciendo. ¿Ah? Es decir, es lo que está pasando. Uh-huh. Que ahora ya se va disgregando totalmente y fue cuando se salió. Antes estaba la lucha del Timbrado español, el nuestro, el original, uh-huh, con las evoluciones esas, uh-huh, evoluciones de las diferentes regiones de España. Que, apodomite. Sí. Era los iluminados que hablan de la Torre de Babel, ¿sabes lo que es la Torre de Babel, no? Claro. La mitología de la Torre de Babel, que los fundió con las diferentes lenguas, cada uno hablaba. Είναι γι' αυτό έλεγε την Παπέλ ουσιαστικά, γιατί προφανώ από την Ισόπλη του Παπέλ ο καθένα μιλούσε διαφορετικέ γλώσσε. Σε λόγια με ρεφερία, για τι διferentes lenguas και cada uno hablaba lo que le daba la gana. Για αυτό era una confusión total. Είναι αυτό που λέει ουσιαστικά, που λέει και πριν, ότι δημιουργείται μια πλήρη ας πούμε σύγχυση. Συνδικάβα los iluminados, estos que inventan, que están por ahí, y como van por ahí de viaje, serían hablar, pum pum, y dicen, no, eso, el timbrón no es. El timbrón es esto que he inventado yo. Ουσιαστικά λένε ότι έρχονται λέει, κάποιοι πεφωτισμένοι, ας πούμε, και σου λέει το τιμπράδο είναι αυτό ή το άλλο ή το άλλο, αλλά ουσιαστικά το τιμπράδο είναι ένα. El τιμπράδο yo no lo he inventado. Αυτό που λέει αυτός φαντάζομαι. Όχι, και λέει βασικά ότι δεν το εφήβρα λέει εγώ το τιμπράδο. El τιμπράδο está inventado por unos señores que nadie los recuerda. Ότι εφευρέθηκε από κάποιους κύριους που κανείς λέει ούτε καν τους θυμάται πλέον ποιοι είναι αυτοί. Un ejemplo que te voy a poner. El pastor alemán, pastor alemán, ¿no? ¿De qué color es? O germánico, pumenico, negro, marrón. Llego yo con un perro blanco y digo, este es el nuevo pastor alemán. Leo, ¿te escucho que το germánico pumenico es negro y café? Es de cambio, somos ξαφνικά και σου λέει με ένα άσπρο σκύλο, ότι αυτό είναι γερμανικός πουμενικός. Blanco, ¿no? No hagas esos ejemplos. Suéltame. Λοιπόν. No, eso no lo iba. Σταματήσω. Ελπίζω να διαψευθεί. Να διαψευθεί ο κ. Νικολάς. Y Canario. Canario. Entonces, bueno, todos los colores. Espera que no salga verdad lo que dices, que se desintegre por ti en la práctica. No, si no se va a desintegrar. Ahora ya se están estabilizando las razas. Ha salido el discontinuo. El discontinuo salió de esos iluminados. Hasta que llega un señor que ha entendido perfectamente que es otra raza, que no es el timbrado, y ha tenido el valor de decir, esto es el discontinuo, no es timbrado. ¿Esto existe? Sí, existe, claro, existe ahora. Hay una raza nueva en España de canto que se llama discontinuo español. Su ley ουσιαστικά, Andrés, για να το κλείσουμε αυτό, su ley ουσιαστικά ότι δεν θα χαθεί τελικά, πιστεύει γενικώς, διότι εφόσον το discontinuo θεωρείται μια άλλη ράτσα, Ελπίζω στο μέλλον του Τιμπράδου, yeah, που όλοι μας αγαπάμε. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει μέλλον. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Γνωρίζουμε όλοι ότι τον κύριο Νίκολα μπορεί να συνεχιστεί επί μέρες και μήνες πάνω στο Τιμπράδο. Αλλά γι' αυτό θα ήθελα μία δέσμευση από τη μεριά του ιδίου και του κύριου Κουανίτο, ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβού αυτό για μια άλλη φορά, μια άλλη χρονιά και να τους δώσουμε τις πιο θερμές μας ευχαριστίες που άφησαν προσωπικά τους προβλήματα και υποχρεώσεις προκειμένου να ταξιδεύουν στην Ελλάδα και να μας μεταφέρουν αυτό που γνωρίζουν. Και πάλι τους ευχαριστούμε θερμά. Νομίζω να έχει ο πρόδειγμα. Gracias.
creer, esa es nuestra raza, es lo que nos gusta. Hemos elegido esa raza de canto y lo vamos a hacer. Si vosotros creéis en otro tipo de canto, yo estoy de acuerdo con vosotros, pero no le llaméis timbre español. Ancelte le ponle en cataclismo. Ponerle esto, ¿cómo se llama? Andreas. Ancelte na ecrefti le ponle timbrado, πρέπει να σχολείστε μόνο με το timbrado. Αν θέλετε κάτι άλλο, κάντε το, λέτε ένα θέμα, αλλά μην το λέτε timbrado. Αυτό. Μάλιστα. Θα τέλει αυτό. Οκ. Γεια σα.